Έλα, ρίχτο. Γιακο, και τέλος τη δουλειά, αφού γι' αυτό ήρθες. Για να τα ακούσω. Έλα, ρίξε τώρα μια πενιά να πούμε. Και όλα πάνε καλά. Φωνάρα θα μας πάρει τη δουλειά. Αφού δεν είχες την ευκαιρία ουδέποτε να μας ακούσεις σε live μετάδοση κάθε Παρασκευή όταν μεταδίδουμε το κομμάτι, αποφάσισες να έρθεις μαζί μας. Σας ακούω, αλλά σας ακούω από τις 7 και μετά και το βάζεις 6 ώρα. Τι, αφού τότε ξεκινάει η εκπομπή, πότε θα το βάλω. Οπότε ήρθα τώρα τις 6 για να τα ακούσω. Έτσι. Να δώσεις και ακροματικότητες. Καλημέρα Χριστίνα μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλημέρα, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, το κατάλαβε όλος ο κόσμος ότι είσαι πολύ καλά. Άμα είναι να ξυπνάς τέτοια ώρα για να άρχισε να δρόμο κάνεις παρούρα. Είμαι καλά, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Α, γι' αυτό. Όχι, γιατί είσαι κοντά στον Μπάμπι Μπατμανίδη. Καλά, και εκτός από αυτό. Πρέπει να σας τα λέω εγώ για να τα επαναλαμβάνετε. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Χριστίνα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Σαββατοκύριακο και όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Και κάθε μέρα που θα πάνε πολύ καλά δεν έχει να κάνει με το ότι είναι Παρασκευούλα σήμερα, αλλά όσο να είναι, τι, δεν ακούς τώρα, μ' ακούς? Τώρα ακούω. Γιατί γενικά δεν ακούγομαι γι' αυτό. Κάθε μέρα για μας είναι σαν μικρή Παρασκευή, κάθε μέρα είναι σαν να έρχεται το Σαββατοκύριακο εδώ στο Λόγο, επειδή το πάρα πολύ πρωί με αυτό που βιώνουμε, με αυτό που συμβαίνει, με τον τρόπο με τον οποίο περνάμε και διαχειριζόμαστε αυτό το συγκλονιστικό και σουρεαλιστικό διοράκι μας. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, καλημέρα σε όλες τις ακροάτριες. Είμαστε έτοιμοι να διάγουμε μια πτήση. Μην γελάς, γιατί γελάς? Κάτσε λίγο εδώ να τα πούμε. Κάτι θυμήθηκα. Θυμήθηκες για τις πτήσεις, δεν έχεις εισιτήρια. Στο άγνωστο καθημερινά, εδώ στο Λίμπερο 107,4, απάκρις άκρις ολόκληρο τον γνωστό κόσμο σε ολόκληρο το σύμπαν. 2-31-0-2-7-3-8 για πάντα από ενάρξιος εκπομπής στη διάθεση του φυλακοάμενου σκηνού. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνετια μας, στις σελιδούλες μας. Παρασκευούλα σήμερα, Οσίου Αγαπίου του Μάρτυρος είναι, Χριστίνα. Εορτάζει ο Αγάπιος. Έλα. Είχα γνωρίσει κάποτε έναν αγάπιο. Τον έλεγαν Αγάπιο, βεβαίως. Εντάξει, συγκλονιστικές αίσθηση. Δεν το πίστευα. Γιατί? Τώρα αυτό γιατί σας το είπα. Γιατί να μην το έλεγαν Αγάπιο, δηλαδή τι? Το θεωρείς λίγο έτσι, ήδη κάνεις bullying, φαντάζομαι. Αν μας ακούει κανένας Αγάπιος. Θα μας ακούει, δεν μπορεί να δεν μας ακούει. Δεν είναι και τόσο. Έχω και εγώ γνωρίσει κατά καιρούς, παιδί μου. Αγάπιους. Τι κάνεις bullying τώρα από τώρα? Μας ακούει ένας αγάπης, τι μήνυμα δηλαδή θα γίνει? Θα αλλάξει σταθμό, έχεις δίκιο. Το απευθύνεις. Ο Σίου Αγαπίου του Μάρτυρος, χρόνια πολλά σε όλους τους αγάπιους. Σκέτο, μόνο ο Αγάπιος γιορτάζει. Η αγάπη γιορτάζει άλλη ημέρα. Το θηλυκό τροποντινά. Νομίζω πίστης, ελπίδας και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπορεί να έχει και ειδική ημέρα. Η αγάπη γιορτάζει κάθε μέρα, βρε. Έπρεπε να πεις εσύ. Είναι παγκόσμια ημέρα καταναλωτή σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλα τα θύματα. Πάμε να ψωνίσουμε μετά. Μόνο σήμερα χρειαζόμαστε. Α, καλά, έχει 600.000 σε όλα τα θύματα συμπεριλαμβανομένου και μου. Δηλαδή που ψωνίζουμε ακατάπαυστα, διάλειπτα και ό,τι μας κατέβει. Consumer, η οποία καθιερώθηκε το 1983 με απόφαση του ΟΗΕ σε ανάμνηση της ομιλίας του Αμερικάνου Προέδρου Τζον Κένεντι που έθεσε τις βάσεις του καταναλωτικού κινήματος. Ό,τι να είναι. Ναι, ο οποίος λέει σε μια μνημειώδη ομιλία του στο Κογκρέσο και αγράφησε τα 4 βασικά καταναλωτικά δικαιώματα. Ποια είναι αυτά? Θα τα μάθετε όλα σήμερα. Ικανοποίηση. Είναι σαν να διαβάζω πολιτική οικονομία τώρα εδώ. Ικανοποίηση των βασικών αναγκών, ασφάλεια, πληροφόρηση και επιλογή. Αυτά όλα τα εορτάζουμε σήμερα. Τι να κάνουμε, θα πάμε να ψωνίσουμε. Είναι Παγκόσμια ημέρα επαφής. Τα βάζουν όλα μαζί. Υπάρχουν μέρες που δεν είναι τίποτα. Όχι παγκόσμιες, ούτε δημοτικού διαμερίσματος δεν είναι εδώ. Ούτε γειτονιάς ημέρες. Παγκόσμια ημέρα επαφής. Αυτό τι θα πει? Αυτό τι θα πει η επαφή, Ακουμπηθείτε. Ναι, τώρα είμαστε απέναντι, δεν μπορούμε να ακουμπηθούμε. Μετά θα πάμε στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα, να ακουμπιόμαστε να πούμε. Εδώ για να εορτάσουμε την ημέρα. Και ταυτόχρονα θα αγοράζουμε ένα τον άλλο.
Παγκόσμια ημέρα επαφής γιορτάζεται, το είπα στα ισπανικά. Κάθε χρόνο στις 15 του Μάρτη από τους απανταχού λάτρεις της εξωγήινης ζωής. ναι. Την ημέρα αυτή, λέει, εδώ τώρα διαβάζω ας πούμε τα κοιτάπια μου, οι διάφοροι ουφολόγοι προσπαθούν να κάνουν γνωστές τις θέσεις τους και να έλθουν σε φιλική κυρινική επαφή με εξωγήινους. Σήμερα γίνεται αυτό. Σήμερα γίνεται αυτό. Η εκπομπή μας θα επιχειρήσει να κάνει επιπροσθέτως να έρθει σε επαφή με κάποια από τις εξωγήινες μορφές που βρίσκονται εκεί έξω και επικοινωνούν μαζί μας, γιατί ξέρεις, το έχουμε καταφέρει εμείς πρώτοι από όλους. Ο εορτασμός τους καθιερώθηκε, λέει, το 1953, το καλύτερο είναι αυτό, από το Διεθνές Γραφείο Υπτάμενων Δίσκων. υπάρχει τέτοιο. Διεθνές Γραφείο Υπτάμενων Δίσκων. Τι ωραία υπηρεσία, ε! Είχατε τη σήμερα τίποτα στη δουλειά. Μπα! Εντάξει. Δεν θα πιστεύεις καν στους εξωγήινους. Θα ήθελα να δουλέψω. Δύο είναι οι γενικές δουλειές που θα ήθελα να κάνω. Η μία τα έχω πει εδώ στο ραδιόφωνο. Να είμαι τέταρτος διαιτητής. Α, πώς είναι. Τρεις. Ο τέταρτος τι κάνει, γιατί τέταρτος. Αθλητική εκπομπή. Οι τρεις είναι μέσα. Είναι δύο οι επόπτες και ένας ο κανονικός που σφυρίζει. Και το λέει τι σφυρίζει, ρε. Εσύ ποιος θες να είσαι. Ο απέξω που κρατάει και την ταμπελίτσα με τις αλλαγές. Όταν έχεις δει αυτόν, α πούμε, και λέει καθίστε λίγο στον πάγκο σας. Αυτός θα ήθελα να ήμουν. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, θα ήθελα να δουλεύω επίσης και στο Διεθνές Γραφείο Επιτάμενων Δίσκων. Θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μόνο με τις παγκόσμιες ημέρες βγάζουμε την εκπομπή σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα λόγου. Λόγου επειδή προφανώς. Τι γιορτάζουμε, κάνουμε Παγκόσμια ημέρα λόγου, τι μπορεί να έχει. Για ποιο λόγο δηλαδή. Να αρχίσουμε και απευθύνεται κυρίως στους νέους ανθρώπους οι οποίοι ενθαρρύνονται μέσω διαφόρων εκδηλώσεων να μοιραστούν τις ιδέες. Μα καλά. Ο λόγος μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Καλά, εντάξει. Βαρετό, την προσπερνάμε. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της αστυνομικής βαρβαρότητας. Αυτό δεν είναι καθόλου βαρετό και δεν είναι καθόλου συμμοριστικό και είναι μια πραγματικότητα που συμβαίνει απ' άκρης άκρης στον κόσμο. Η αυθαιρεσία της εξουσίας, της εκτελεστικής εξουσίας σε προκειμένο, προστατεύει, υποτίθεται, τον πολίτη, αλλά εν προκειμένου δεν προστατεύει κανένα πολίτη σε πολλές των περιπτώσεων. Και το αγαπημένο μας Παγκόσμια ημέρα ύπνου. Εδώ θα μιλάς σωστά. Εδώ θα την εορτάσουμε, βεβαίως. Θα κοιμηθούμε. Ναι, ο ύπνος αποτελεί ζωτική ανάγκη. Τι μας λέει, ρε, περίμενε να διαβάσουμε, να έρθει αυτή η μέρα. Και απαραίτητη προϋπόθεση για καλή υγεία και ευεξία. Όμως, ένας στους τρεις ενηλίκους παραπονείται για κάποια διαταραχή του ύπνου. Και είναι μια πραγματικότητα. Πολλοί κόσμος έχει προβληματάκια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφάσισε να θεσπίσει την 3η Παρασκευή του Μαρτίου Παγκόσμια ημέρα ύπνου. Στόχος της ημέρας αυτής είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία του ύπνου και την υγεία μας και τις συνέπειες αϊπνίας. Μπορώ να γίνω ιεροκήρυκας εδώ του ύπνου, γιατί και εγώ δεν τον απολαμβάνω τον ύπνο, ξυπνώντας κάθε μέρα στις 5 η ώρα. Να κάνω, είναι λίγο δυσκολάκι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους περιέχουν τον εαυτό τους ή εντάσσουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτές τις παγκόσμιες ημέρες από εμάς εδώ, από το λόγο. Επειδή καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα, μας κάνει ποδαρικό. Κούλια που σε κούλαγε, αν νομίζεις ότι θα ευχαριστηθείς τον ύπνο σου. Αχ, αυτά είναι. Τι να κάνεις. Δεν πειράζει, αλλά δεν μασάσει. Δεν μασάμε. Εντάξει. Θα γίνουμε ιεροκήρυκες. Εσείς που έχετε τον ύπνο σας, παιδιά, να τον εκτιμήσετε. Όχι, δεν ιεροκήρυκας. Ο σιωμάρτης, να πούμε, της αϊπνίας. Σωστά, γιατί υποφέρω. Υποφέρω, ναι, υποφέρω πολύ. Τι θα κάνεις. Ναι. Τι κάνουμε. Εγώ για άλλο πράγμα πήρα να δω, για από ενδιαφέρον. Έτσι δεν πήρε, γιατί αφού είμαι ο πρώτος, ο σημειοφόρος πήρε για την έπαρση. Όχι ακόμα. Εντάξει. Κάθε μέρα είναι διαφορετική, δεν μπορεί να είναι ίδια. Ναι, δεν μπορεί. Να είστε σε εγρήγορση, οφείλει. Έπρεπε ακροατάς. Να το πρωί να πει ξεκινάμε, οπότε δεν του παίρνω εγώ τη σειρά. Ναι, θα πάρει. Να περιμένω να βγει. Μάλιστα. Αυτό πήρες για να τον, για να τον εγκαλέσεις. Γιατί και εγώ τώρα συντονίστηκα, εδώ τι γίνεται. Ανησυχώ, εδώ έχουμε να αναλάβει ένα καθήκον, να πούμε. Εγώ το πρώτο, άμα δεν μπορεί, να παραδώσει αλλού, τα αδέρφια του. Αφού έχω και εγώ την τουντούκα εκεί, να βοηθήσουμε, να πούμε. Βέβαια. Ρίξε εσύ, την έχεις μαζί σου. Ρίξε εσύ ένα πρωινό σάλπισμα. Ναι. Δεν την έχεις ούτε εσύ. Έτσι, για να ξεκινήσουμε, κυρίε και κύριοι. Η κοπέλα δεν ξέρει ποια είπα, δεν άκουσα. Χριστίνα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Απλωμάτιστα. Ναι. Μάλιστα. Γεια σου, ρε Χρυσή. Για χαρά τα. Μάλιστα, ακούστηκε σαν έτσι πολύ υποδιαίτερα. Απογοητεύτηκε, ναι, απογοητεύτηκε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχω και δεύτερο όνομα, άμα σου κάνει, Παναγιώτα, τώρα. Δεν πειράζει, όχι το έκανε, απλά το στιγμή δεν νόμιζε ότι σε ήξερα, αλλά λέω μπάχα. Θα έχω ξανάρθει, πώς. Μπορεί να με ξέρεις. Μπορεί να την ξέρεις, μπορεί και να μην την ξέρεις. Αυτό, να σε πέθανε. Εσύ θεολόγα, όχι. Όχι, όχι, άστο. Εγώ είμαι μια θεολόγα. Δεν θεολόγος, θεολόγες ψάχνει. Εντάξει, έγινε. Σε χαιρετούμε, φιλιά. Τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα που ξεκινήσατε. Καλώ το να, τι έγινε. Καλημέρα και εσύ, θαυμάστρια του Φωτιάδη. Να το. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, βέβαια, γι' αυτό ήρθα. Γι' αυτό. Αλλά αυτό γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Ύπνου σήμερα και. Δεν ξύπνησε. Παγκόσμια ημέρα επαφή, ίσω να έρχεται σε μια επαφή με τα άτια. Εμεί δεν γιορτάζουμε στο λόγο, επειδή όλοι οι άϊπνοι ακούνε. Σωστό. Του λείπει ο ύπνο. Όλοι ξυπνά νωρί. Όλοι είναι με κάτι μαύρε σακούλε σαν το ραβούσι είμαστε, να πούμε. Αυτό είναι ο εκπρόσωπό μα. Ναι. Το θυμάσαι τον Πέτρο το Ραβούση. Ναι, το θυμάμαι, πώς το θυμάμαι. Πώς έγινε ο Γιώργιο Ραβούση. Ναι, έτσι, έτσι. Ναι. Τι ήθελα να σε πω. Για καλά πες. Είναι, Κούτσο Μάρτιος να πούμε. Όλα σήμερα και λαϊδάς εκεί πάλι, Παρασκευή, δεν τίποτε, Μούχτη, ξανά μετά 25 Μαρτίου. Ο Μάρτιος είναι ο καλύτερος μήνας όλων των εποχών, ο φετινός Μάρτιος. Ναι. Που έχει 2-3 ημέρα, είναι συγκλονιστικός. Πιστεύω, ξεστή, εσύ που είσαι και DJ τώρα, έχω παρατηρήσει όταν βάζεις αυτό το τραγούδι, το βάζεις και λίγο πιο πολύ τέμπο. Πώς θα κάνω εκεί τα DJ και να βαράω πιο τέτοιο, σε πιο γρήγορο ρυθμό. Κάπως έτσι νιώθω. Κάθε φορά αλλιώς το νιώθω. Το Σαββατοκυριακό. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι τόσο. Εντάξει, λες να το ανεβάζω, ας πούμε, τα BPM που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Πιο κλαμπίστικο το κάνεις. Έτσι, έτσι. Το απολαμβάνω, ναι. Και όχι μόνο, έχω πολλοί κόσμος. Έχει γίνει πλέον σηματάκι. Σηματάκι. Τι ήθελα να σε πω, μια πληροφορία που πέρασε ψηλά. Παρακαλώ. Σημαντική. Ναι, ναι, ναι. Σημαντική για την ανθρωπότητα. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, αυτή η εβδομάδα ήταν Δευτέρα. Δεν είχε εκπομπή, ήταν κουτσί. Τίποτα, ναι. Δηλαδή, άρα πάμε η Τρίτη ήταν σαν Δευτέρα. Ναι. Άρα η Τετάρτη ήταν σαν Τρίτη. Ναι. Η Τετάρτη ήταν 13 του μηρός, άρα στην ουσία ήταν Τρίτη. Τρίτη και 13, ναι. Είδε, κατάλαβε. Έτσι, θα είναι σε ένα. Πληροφορίες μόνο εδώ. Έτσι, αλλά η Παρασκευή παραμένει Παρασκευή, δεν είναι σαν Πέμπτη. Παρασκευή, ναι, από μόνη τη. Μάλιστα. Έχουν πολύ σημαντικά πράγματα. Ναι, πολύ. Είδε τίποτα, δεν κινείται φίλο, τι να κάνει. Κερδάει ο ΠΑΟΚ, αυτό τέτοια. Κανείς δεν ασχολείται. Μάλιστα. Τα δώσουμε και προγνωστικά, να τα πούμε σε λιγάκι. Ναι, ναι, αυτά να πάρει τα προγνωστικά της παρέας. Έτσι. Ξυπνήσει εκεί. Έτσι έγινε. Έτσι με τη Χριστή την κουρού του στοιχήματος. Ναι. Πώς είχε πιάσει. Είχε πιάσει μια φορά 7 στα 8. Και από τότε έχει να πιάσει. Από τότε πιάνω 0 στα 8. Ναι, ναι, 0. Κάτσε λίγο πιο κοντά. Πιο πολύ, πιο πολλά χαιρετισμένα. Έτσι, θα τα δώσουμε όλα. Είμαστε σε καλό φεγγάρι, πιστεύω. Έχουμε να πιάσουμε στοίχημα 20 χρόνια. Έγινε. Σε φιλούμε. Τσαό, 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 τσαό. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον αγκαλώστονα. Καλώς Σαββατοκύριακο. Επίσης. Χριστίνα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πήρα νωρίς σήμερα, μην ξυπνήσει η άλλη. Σε πλέον μπαμπά, πάλι τσίσα θέλω. Χριστίνα Παναγία, τα είπαμε. Ναι, ναι. Και του Χριστού και της Παναγίας. Τα παίρνει από δύο μεριές. Εγώ δύο τις έχω. Μία είναι Χρύσα και άλλη είναι Παναγιώτα. Είμαστε πολύ κοντά. Θα κάνετε συνονόματα σχεδόν. Κοινό πάρτι. Ναι. Άρα και εσένα, μάλλον μικρή, όταν ήσουν και έκανε τον αφαιρέα, φωνάζανε Χρύσπα ησυχία. Γιατί όταν κάνουν και οι δύο, αυτό φωνάζουν. Τι μου φώναζαν? Χρύσπα. Χρύσπα. Με φώναζαν, η αλήθεια είναι Χρύσπα για πλάκα, αλλά δεν μου άρεσε. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Χρύσπα. Ωραίο. Εγώ για την οικονομία, ας πούμε, εντάξει, όταν κάνω τα παιδιά και οι δύο, Χρύσπα ησυχία. Ωραίο, η Χρύσπα ποιο έχει πει, Βόλι Δωματίου αυτό έχει πει, ναι, του Τους ένα τραγούδι. Α, ναι, ναι, ναι. Αθλητικού περιεχομένου, ναι. Κατάλαβα. Καλύτερα να το μεταδώσω. Το βιντεάκι με τους άλλους τους υπεύθυνους που πήγανε να μπουν σε λάθος υπουργείο. Παιδιά, το είχα να το σχολιάσω, είναι η καλύτερη στιγμή ίσως της χρονιάς, βέβαια, βέβαια. Το είδες, έτσι, ναι, να μην το περάσω. Θα το σχολιάσουμε. Είναι θεματάρα. Δυστυχώς έπρεπε να έχουμε και μάτια για να το βλέπουμε και να το αναλύουμε. Είναι συγκλονιστικό αυτό που έγινε χθες στην Αθήνα. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα δεν θα βαρεθούμε ποτέ.
Με τι ρε, πώς, εδώ σκοπιάζεις έφτιαξε τον κινητό εχθές και το σχολιάζεις. Σωστά και αυτά, θα σχολιάσουμε βιντεάκι, ναι. Για όσους, για όσους δεν το έχουν δει, θα, θα το μεταδώσω, θα το μεταδώσω ραδιοφωνικά. Την ώρα που, την ώρα που έκανε παρέμβαση η Χρύση, αυτό σου εξηγούσα. Είστε στο μυαλό η ταινία του Στάζη Τσάρτη, για το βασικά καλησπέρα, θα σου πέτυχε να το παίζει και προχθές. Που στο ραδιόφωνο έλεγε κούλα, έκανε η κότα ένα βγονά, το βλέπεις κούλα μου. Εκείνη την εποχή, ας πούμε, ήταν. Λες ήταν να δεις ίδιος κοινικό ακριβώς. Έτσι, τέτοιοι είμαστε. Καλά. Να το βλέπεις. Είμαστε σε αυτά τα πατήματα, δεν έχουμε ξεφύγει καθόλου. Και σαν αισθητική και σαν αντίληψη είμαστε τα πατήματα του Στάδη Ψάλτη. Επειδή είμαστε, έτσι. Είπαμε, δεν ακούγεται με τίποτα. Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά. Σε φιλούμε. Καλώς από τον Κυριακό. Για πάμε, άλλη μια, μπαμπού, συγγνώμη. Άλλη μια, για πάμε μαζί, παραπραστανίτης. Παραπραστανίτης, το είπα, εντάξει. Προσπαθούσα χθες να το πω. Φιλιά, τσάω, τσάω. Προσπαθούσα να πω αυτό το επίθετο. Ήταν ένας παλιός ποδοσφαιριστής και δεν μπορούσα. Να μπορείς. Το είπα μόνο. Εσύ πως φαίνονται τα πτυχία, να πούμε τα lower. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, παπέ. Καλώς το να. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα. Τι έγινε τόσο νωρίς σήμερα? Επίτηδες πήρα, το έκανα επίτηδες καθαρά, ναι. Και διατάζω τον αγάπη ο Φωτιάδη, αυτό σήμερα τον λέω αγάπη ο Φωτιάδη, να βγει, τον διατάζω αυτή τη στιγμή. Ναι. Κάτι έπαθε, σουκαρίστηκε λόγω Χριστίνας, κάτι σκέφτεται τώρα, ναι. Δεν ξέρω. Ίσως άλλαξε και πουκάμισο, ήταν να μιλήσει με άλλο πουκάμισο, αλλά τώρα. Α, και σε παρακαλώ, θέλω ένα μέσο, θέλω, μπαμπή, θέλω να πω σε αυτό το γραφείο. Το γραφείο υπάμενο δίσκο. Ναι. Δηλαδή, για καλό μέσο εκεί πέρα, σώθηκα άμα πω σε αυτό το γραφείο. Όνειρο, τέτοιες υπηρεσίες. Απορώ πως δεν έχω. Ίσως αν έρθει ο Κούλης, ως επόμενος πρωθυπουργός που συνομιλεί, εκεί πισηλά στον ημιτό, δεν ξέρεις. Άρα θέλει μέσο νεοδημοκράτη, όχι Πασόκ μάλλον. Ναι, τώρα το Πασόκ ήταν προσγειωμένο μια ζωή, εδώ στα πόδια μας πατούσαμε. Δεν είχε. Εντάξει, Νέα Δημοκρατία πιο πολύ. Δηλαδή, ας πούμε, ο Σαμαράς δεν είχε πει ότι θα κάνει διαστημική βάση στην Καλαμάτα. Το έκανε και ο Παπάς όμως μετά. Εντάξει, το πιεντάκι, γιατί να μην. Πες μου, σε παρακαλώ. Πάντως, θέλω ένα μέσο για αυτό το γραφείο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Χριστένα, να είσαι προσεκτική σήμερα, δώσε καλές επιλογές, σε παρακαλώ πολύ. Θα φύγουν και εκτός Ελλάδος, θα τα στείλω απευθείας εκτός Ελλάδος. Τα προγνωστικά, ναι. Χριστίνα, τι άλλο να περιμένουμε. Περιμένουμε και τίποτα άλλο. Έτσι, αυτό. Και είναι και από Καλαμάτα, ίσως στη διαστημική βάση να μας δώσει αν έχει χτιστεί. Κλείνω γιατί έχω την εντύπωση ότι ο αγάπης Φωτιάδης είναι από πίσω. Δεν μας ακούει, δεν χτύπησε γράμμα, αλλά ίσως να τον καλέσουμε τώρα έτσι πνευματικά να μπορέσουμε να τον φέρουμε εδώ. Θα βάλω μέσω, του Μπάφη και θα του κάνει κάτι τέτοιο. Ναι, σε φιλούμε. Τσαο. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να ξυπνάμε δυναμικά, όλος ο κόσμος περιμένει εδώ τις προφητείες για να οικονομεί. Να βγάλει κανένα ευρώ. Τι, παιδί μου, γι' αυτό ερχόμαστε. Και μια και το ανέφερε ο φίλος μας. Ο Βαγγέλης, συγκλονιστικό, για όσους δεν το έχουν δει, το καταπληκτικό σκηνικό το χθεσινό, γίνεται μια πορεία στην Αθήνα, η ΠΟΕΔΗΝ. Η ΠΟΕΔΗΝ είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων στα νοσοκομεία, δημοσίων υπαλλήλων στα νοσοκομεία. Κάπως τώρα πώς μεταφράζεται αυτό. Ναι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, η ΠΟΕΔΗΝ. Δεν πρέπει να είναι γιατροί. Δεν είναι γιατροί, είναι εργαζόμενοι, φαντάζομαι, στα νοσοκομεία, διοικητικοί υπάλληλοι κτλ. Ενδεχομένως όμως να είναι και γιατροί. Σίγουρα δικαιούνται να είναι και γιατροί, φαντάζομαι, αλλά νομίζω ότι έχουν και άλλο όργανο μόνοι τους οι γιατροί. Ναι, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο συγκεκριμένος ο κύριος που διέπρεψε χθες με τις. Ο πρόεδρος ήταν αντικαταστάτης του Πατούλη. Ο Πατούλης ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, παιδί μου, αλλά πρέπει να ήταν και πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, δεν κάνω λάθος. Μπορεί κάποιος, αν μας ακούει κάποιος ιατρός αυτή τη στιγμή, να μας ενημερώσει και να μας. Ένα γιατρό, βρε παιδιά! Ένα γιατρό να μας πει την ΠΟΕΔΗΝ. Να μάθουμε. Γίνεται λοιπόν μία πορεία στην Αθήνα και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και γενικότερα κάποια μέλη επιχειρούν να εισβάλλουν στο Υπουργείο Εργασίας. Αλλά πηγαίνουν σε λάθος Υπουργείο. Στο Υπουργείο Εσωτερικών,
πάνω να μπουν, κατεβαίνει και το story. Είναι ένας ζητάς έτσι πολύ ογκώδης στην πόρτα και τους λέει: τι κάνετε εδώ, σε τέτοια φάση, ας πούμε, πώς μας διώχνανε εμάς μικρούς από τις αυλές καμιά θεία, όχι σε φάση, ας πούμε, προβλέπε, ξέρω εγώ, δεν μπορείτε να περάσετε κύριε και τέτοια. Τι κάνετε εδώ, τι κάνετε εδώ πέρα, γιατί δεν το περίμεναν τον ντου. Συνήθως ξέρουν που θα καταλήξει μια πορεία και έχουν, ας πούμε, εξοπλιστεί αναλόγως, έχουν ετοιμαστεί. Λέει, τι κάνετε εδώ, λέει, ήρθαμε εδώ να εισβάλλουμε, λέει, στο Υπουργείο Εργασίας. Τους λέει, εδώ είναι, λέει, το Υπουργείο Εσωτερικών. Σοβαρά μιλάς, του λέει ο πρόεδρος της Ποεδίου, σοβαρά μιλάς. Πάμε δίπλα, πηγαίνουν δίπλα, φεύγουν όλοι μαζί τους. Ακολουθεί μια κουστοδία από κάμερες. Αν δεν το έχετε δει το βίντεο, είναι συγκλονιστικό. Πάνε σε μια διπλανή στο Άσι στην Αθήνα. Λάθος. Κύριε, φοβάμαι πως κάναμε λάθος. Και είναι στην πιο τρίτη στοά που πάλι είναι κλειστό και έχουν διαδραματιστεί κορυφαία σκηνικά. Είναι το καλύτερο βίντεο για μένα της χρονιάς. Δεν ξέρω αν νωρίτερα ή αργότερα οι ίδιοι εκπρόσωποι, ας πούμε, αυτού του συνδικαλιστικού οργάνου έχουν καταθέσει λουλούδια στο δρομέα των Αθηνών, στο δρομέα του Βαρότσου που ήταν στην Ομόνια και μεταφέρθηκε στο Χίλτον, αν δεν κάνω λάθος, λέγοντας ότι στον άγνωστο δρομέα, πως λέμε άγνωστος στρατιώτης. Εντάξει, θα μπορούσε να υπάρχει ένας άγνωστος δρομέας, γιατί τώρα εις οχής μνήμη προς τιμήν όλων αυτών που τρέχουν στους μαραθωνίους και ανεβάζουν insta stories, ανεβάζουν τα selfies που λέμε. Καταθέτουν και λέει δεν θα ξεπουλήσουν εδώ, τα έχουν ξεπουλήσει όλα, θα ξεπουλήσουν και τα αγάλματά μας. Βέβαια διάβαζα, άσχετο, όχι άσχετο, ναι, ότι το άγαλμα κανονικά το πρώτο του όνομα ήταν ξένος και ότι η στάση του δεν είναι ούτε στάση δρομέα κτλ. Ναι. Αλλά μετά το ονόμασαν σε δρομέα, ναι, επειδή έχει μια κίνηση. Αλλά μάλιστα. Έξω οι ξένοι δηλαδή τώρα. Δηλαδή, γι' αυτό. Για όσους δεν το έχουν δει, ας το πατήσουν τώρα, μην το μεταδώσουμε ραδιοφωνικά, δεν θα καταλάβετε. Εδώ θα μπορούμε να το λέμε, όλα μπορούν να γίνουν στο λόγο επειδή. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Ψιλό. Πλέον λέει θα σε ακούω αδιάλειπτα, οι ώρες με βολεύουν πολύ. Φιλιά από Φιλαδέλφια Αμερικής. Μας ακούει. Ναι, παιδί μου, γιατί. Ποιος είναι ο φίλος ο Ψιλός από Φιλαδέλφια? Παντού έχω. Νόμιζα ο Ψιλός. Α, πολύ ψηλοί υπάρχουν. Εντάξει, ρε, όλοι ψηλοί. Γιατί, δεν κατάλαβα. Ένας ψηλός. Άλλος ψηλός είναι αυτός. Ποιος είναι πιο ψηλός? Εντάξει, τώρα δεν θα τους μετρήσουμε. Δεν βάζουμε αυτό το σημαδάκι στο κούφωμα της πόρτας, ας πούμε, πόσο μεγαλώνουν τα παιδιά. Υπάρχουν πολύ ψηλοί και υπάρχουν απ' άκρη σ' άκρη στη γη για να μας ακούν και να μας δίνουν εδώ και ακροαματικότητες. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα, επειδή είδα λοιπόν βαριά χαρτιά, είπα να... Έτσι, τα blue chips που λέγαμε παλιότερα εμείς στο χρηματιστήριο. Ναι. Κοιτάξτε να δεις τι έγινε χθες. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν μου πρόλαβες και το όντως και όλα. Αυτοί εκεί πέρα που μπερδεύσαν το Υπουργείο, ναι, και πήγανε καταθέσανε εκεί πέρα λουλούδια στο δρομέα. Ναι. Λέω, παίζει όμως να κάνανε λάθος και στο μνημείο. Να θέλουν να πάνε αλλού. Όχι, το μνημείο νομίζω το πέτυχα, αλλά εντάξει, δεν είμαστε και σίγουροι. Δεν το ξέρουμε. Εντάξει, άμα τους έβλεπες μια φωτογραφία να μπαίνουν στο Υπουργείο, πήγαιναν στο Υπουργείο. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά το Υπουργείο Υγείας που θέλανε να πάνε. Ήταν... Μπορεί αύριο μεθαύριο να βγει και αυτό. Λίγο δεσαϊκός και μετά αυτοί μας είπαν ότι δεν είναι το Υπουργείο και εμείς τους είπαμε ότι αυτό είναι το Υπουργείο. Όντως, θα πρέπει να γίνει μια κέρια ερώτηση στο συγκεκριμένο τον... Ναι, τώρα δεν είμαστε σίγουροι. Υπάρχει μια αμφιβολία, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να θέλουν να πάνε στο Μεγάλο Εξάνδρου. Ναι, ναι, κάτι. Δεν έχει Μεγάλο Εξάνδρου στην Αθήνα. Δεν υπάρχει ούτε ένα άγαλμα του Μεγάλου Εξάνδρου στην Αθήνα. Του αγνώστου. Ναι. Γιατί να, γιατί να το βάλω, όταν τους γλεντούσε εκεί ο Φίλιππος να πούμε στη μάχη της Χερόνιας, τα έχουμε πει αυτά, να πούμε, και τους έτρεχε. Του Καραϊσκάκη, του Μακρυγιάννη, του Καραϊσκάκη. Του Τρούμαν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ναι, του Τρούμαν, άντε, ακόμα. Οτιδήποτε. Ξεφτυλίσουμε εντελώς. Μιχάλης Γανακός, ο κύριος πρόεδρος της Ποεδίν. Να το μνημονεύσουμε. Αυτός. Γιατρός είναι, τι είναι. Δεν ξέρω. Αυτό τώρα είναι ένα, νομίζω πως είναι μια παράταξη, έτσι, δεν νομίζω ότι αντιπροσωπεύει. Α, ναι, μήπως είναι παράταξη που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, η Ποεδίν. Α, δεν ξέρω αν πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μια παράταξη, εντάξει. Μάλιστα.
Γιατί εδώ τα αρχικά που τα διαβάζω είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Όχι, εδώ είναι... δεν είναι παράταξη. Δεν είναι παράταξη, είναι συνολικό. Και οι παρατάξει, τι ονόματα έχουν. Ναι. Δεν έχουν όνομα Ομοσπονδία. Ναι, ναι, όχι. Για να λέγεται Ομοσπονδία είναι Ομοσπονδία. Για έχω μπει και στο site και τέτοια. Είδε τι μαθαίνει και κανένα. Ναι, τα μαθαίνει. Πανελλήνια Ομοσπονδία, ναι. Λέει. Ναι, είναι. Είναι λοιπόν, ναι, ναι. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων είναι δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο με μέλη 250 πρωτοβάθμια εργασιακά σωματεία νοσοκομείων, προνοιακών ιδρυμάτων και κεντρων υγείας. Να είσαι καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τώρα λίγο παλιό, εσύ και πιο μικρό. Όταν πρώτο τοποθετήσανε και το είχαν τοποθετήσει την Ομόνοια, ναι. Αυτό το τομέα. Δεν άρεσε και. Όχι, ναι, εννοείται. Έλεγαν τι είναι αυτές οι αηδίες και ασχημένοι. Ναι, εννοείται, δεν το συζητάμε. Και τώρα, τώρα διάβαζε κάτι σχόλιο για πολιτιστική μας κληρονομιά και δεν τρέπονται. Εθνικό ζήτημα, έλεγε ο πρόεδρος. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όντως, όχι, είναι. Εν τω μεταξύ είναι ένα πραγματικά ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το αγαλού, εντάξει, ο Βαρότσος είναι από τους λίγους που τον ξέρουμε, ρε παιδί μου, ίσως λόγω του συγκεκριμένου έργου. Μπορεί να μου σκάσει το μυαλό και ο Βαρόγκας που έλεγε τους απαράδεκτους. Ο γλύπτης Βαρόγκας. Είμαι τόσο μικρή. Βαρότσος δεν ήταν και αυτός εκεί πέρα στο. Είχαμε τον ΒΑΡ αυτό που μέτραγε τους σεισμούς, η πρόβλεψη. Ναι, 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 το ΒΑΝ, το ΒΑΝ και εκείνος, ίσως και από εκείνο το... Όχι, ναι. Το ΒΑΝ, το ΒΑΡ. ναι, γιατί είναι αφισβητούμενο κιόλας. Αλλά ναι, τότε καλά κάνεις και το επισημαίνεις ότι όταν τοποθετήθηκε στην Αθήνα λέγανε τι είναι αυτές οι αηδίες και τα λοιπά, τα γνωστά. Ναι, τέλος πάντων. Ναι, είμαστε. Εκκρεμές, μια έκρηξη να είναι. Αυτό. Χωρίς να θέλω να πω ότι δεν είμαι αξιόλογο και τέτοια και ποιος είμαι άλλος. Αλλά λέω, δεν είναι. Ίσως ήταν πολύ φουτουριστικό τότε την εποχή εκεί. Ίσως ήταν πολύ πιο. Εν πάση περιπτώσει, καταλήγοντας να πούμε ότι σε αυτή τη χώρα δεν γλύτεις ποτέ. Όχι, δεν θα βαρεθούμε. Δεν θα βαρεθούμε. Τελείωσε. Έχει να δώσει, δηλαδή. Γι' αυτό είμαι εγώ, γι' αυτό είμαι ευτυχισμένος. Είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Γι' αυτό το λόγο. Ότι δεν βαριέμαι. Δεν βαριέμαι. Έρχομαι κάθε πρωί και κάτι θα βρούμε. Θα έχει συμβεί. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Φιλιά, φιλιά. Ναι, πού να τα δεις τώρα όλα αυτά. Άντε βαριά, βαριά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι να μην βαριούνται και εκεί έχει θεματάκια. Αλλά στις υπόλοιπες χώρες τίποτα να πούμε. Σε μια ξαπλώστρα να κάνουμε. Δεν περνάει η μέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο και τέλος τη δουλειά. Τελειώσατε την μπάρλα. Τελειώσαμε, τελειώσαμε κύριε. Συζητείς χωρίς ουσία. Τώρα ήρθες να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους. Εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω, Μπάβη. Ναι, 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 ναι. Και δεν θα μιλήσω σήμερα. Τι να πω. Τι να πω. Τι να πεις και τι να τι πω. Τι να πω ρε φίλε, βαρεθήκαμε πλέον με αυτή την ομάδα του δημοσίου. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω Σαββατοκύριακο καλούδια θα έχουμε στο πρωτάθλημα. Δηλαδή. Δεν μπορώ να σου πω γιατί είσαι μαρτυριάρης θα λες. Καλούδια, δηλαδή τι, πες εδώ, ενημέρωσε τον κόσμο να οικονομήσει. Όχι, γιατί να οικονομήσει παοξίδες, όχι αγόρι μου. Δεν μας ακούνε. Μόνο στους Αριανούς θα τα δίνω. Μάλιστα. Ινβο. Γι' αυτό οι Αριανοί έχουν λεφτά και οι παοξίδες είναι της λαϊκής τάξης, ενώ οι Αριανοί είναι αστεί και τέτοιο. Το περιμένεις σήμερα τον Κρίς να βγει. Ναι, το περιμένεις. Έχει κοπέλα εκεί, σουσαλιά. Μάλιστα. Δεν σε πω κάτι, ναι. Θα κάνεις. Τώρα θα κάνω, αλλά με πλακώσω στα τηλέφωνα και δεν προλαβαίνω. Έχει δουλειά ρε, έχει πολλή δουλειά. Ναι, ναι, ξεφούρνησε. Άμα χρειαστεί κάτι, ξέρεις, άμα έτσι, θα, κάτι, θα επέμβεις. Έγινε, κάτι. Φυλάκια, φυλάκια. Η δουλειά μας είναι αυτό 6 με 6:40 και μετά πάβουνε. Ηρεμούνε όλοι, ναι, 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 και μετά μπορούμε να πούμε τα δικά μας, οπότε θα τους πάρουμε όλους. Τι να κάνουμε, καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε και καλημέρα. Καλησπέρα, Παπέ. Καλώ το να. Τι κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσύ. Καλά, μπορούμε να ασχοληθούμε με το ελληνικό πρωτάθλημα μετά από αυτό που είδαμε τρεις μέρες. Έτσι, έτσι. Δηλαδή είναι σαν να βλέπει σλωμόσιο μετά, θα δούμε. Αχ, φτερνίστηκα, παιδιά, sorry. Αχ, πέστε ένα αριθμό. Πού να την ασχοληθούμε με αυτό με αυτό που δούμε το Σαββατοκύριακο. Τι λες μωρέ, λίγο Super League όμως, εγώ δεν μπορώ, εντάξει. Δηλαδή, είδα τρεις μέρες συνεχόμενα ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να δω. Δηλαδή, είδα τρίτη Champions League, είδα τετάρτη Champions League, χθες δεν είδα τίποτα, δεν μπορούσα. Ξανά την μπάλα πάνω κάτω και τέτοια. Ναι, ναι. Άμα δηλαδή
αν δεν δείτε τα μάτια μας. Ναι, ναι. Και όντως για τους άλλους αδικημένους των μπάσκετ που δεν θέλουν να κατέβουν την Κυριακή. Να, καλά. Και τις βάλανε Έλληνες διαιτητές, τι άλλο θα ακούσουμε. Εντάξει, έχει τι άλλο θα ακούσουμε. Επίσης θεματάρα και αυτό με τον Ολυμπιακό που έκανε διερευνητική επαφή με την Αδριατική Λίγα, δηλώνοντας να μάθει τις προϋποθέσεις για να συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε με αυτούς τόσα ναι. χρόνια. Και ο Παναθηναϊκός πήγε στο κατόπιν και δήλωσε ότι και αυτός θέλει να πάει. Εντάξει, μεγάλες υποθέσεις. Και βγήκε ο πρόεδρος της Αδριατικής Λίγας και λέει ότι παιδιά, αφήστε μας έξω εμάς στη μεταξύ σας διένεξη. Τους άδειασε και τους δύο. Δηλαδή, εμείς δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε αυτά που έχουμε τραβήξει και από τους δύο τόσα χρόνια. Καλά. Τους είχαμε διώξει από το πρωτάθλημα και τους δύο. Η Λίγκα των Ηράκλειων Στήλων εκεί. Να κάνεις ένα πρωτάθλημα με όλους τους Ηρακλείδες. Με τη Χέρκουλες από το Αλικάντε και τέτοια. Είναι ο μόνος Ηρακλής που ξέρω. Επειδή έχω πάει στο Αλικάντε γι' αυτό. Όχι, υπάρχει και άλλη. Της Ολλανδίας. Ναι, υπάρχουν πολλοί. Εν τω μεταξύ στο Αλικάντε. Λοιπόν, θα σου πω τώρα ιστορία. Πριν χρόνια είχαμε πάει σε αυτό το Αλικάντε στην Ισπανία, το οποίο είναι από τις πιο μέτριες πόλεις. Είναι παραθεριστικό θέατρο, αλλά συνταξιούχων και τέτοια. Δεν έχει κάτι φαντεζή όπως οι άλλες πόλεις, Σεβίλη, Βαρκελόνη κτλ. Και παίζει ντέρμπι παραμονής η Αλικάντε. Και χάνει εννοείται. Και ήταν οι φάτσες, ίδια τα Ηρακλάκια εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Ίδια στα αναχώρια και ίδια βασανιά. Αυτό λέμε, έχουμε τον Πάπη, μαθαίνουμε τα πάντα. Ναι, σου λέω εντάξει και είμαστε μαζί, εντάξει αδέρφια και εμείς έχουμε Ηρακλείς, καταλαβαίνουμε και τέτοια. Είχαμε και το Σταύρο τον Μπουζουξή μας που είναι Ηρακλάκι. Τους τα εξήγησε, τους είπε λίγο Χάτζης Μπαναγής. Καταλαβαίνει. Μάλιστα. Να σε καλά. Καλώς ήρθατε, κύριε Παναγιώτη. Τσαο, τσαο, τσαο. Επίσης. Ναι, ίδια μούτρα. Ίδια μούτρα, έτσι χάλασμα. Ηρακλήριατή, ρε σειρά, πούμε πάλι πίκρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Να πει καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Καλημέρα. Τώρα ξέρεις, έχω τριήμερο μονάδες, γι' αυτό παίρνω. Τριήμερο μονάδες, τι είναι αυτό? Παρασκευή Σαββατοκυριακή είναι μια προσφορά που με βάλαν στο κεφάλι. Ωραίο, τριήμερο. Αλλά από εβδομάδα θα έχω μονάδες, θα κάνω. Μάλιστα. Δηλαδή, πώς κάνουμε εμείς τριήμερο τα κούλουμα, τριήμερο 25 ή τριήμερο μονάδες. Τι λέει, τριήμερο μονάδες. Την άλλη εβδομάδα είναι. Μέχρι αυτή και την άλλη εβδομάδα τριήμερο, αλλά θα έχω μονάδες. Τι κρίμα που δεν έχουμε εκπομπή το Σαββατοκυριακό. Τι κρίμα. Θα δω, μπορώ να καλέσω κανένα φίλο να. Δεν κάλεσε καμιά άλλη εκπομπή. Πάρ το σύριγο. Θα καλέσω τον Δημήτρη με τις Τσουκνίδες και τα λεμόνια να μου πει πώς πάνε. Ναι, θα τον πάρεις, θα σου δώσω εγώ το τηλέφωνο. Έτσι. Βάζ λεμόνι Τσουκνίδες. Σωστό. Δημήτρης από Βέρεια. Επίσης. Ναι. Ναι, σήμερα δεν μας πει, τον περιμένουμε. Τις τελευταίες μέρες ακούω κιόλας γιατί κοιμάμαι κιόλας τα πρωινά. Ναι, καλά κάνεις Κατερίνα μου, καλά κάνεις. Τι, σαν και εμάς. Δημήτρης, παίρνει. Ναι, δεν μας παίρνει, ίσως να μας ακούει. Ίσως... Ναι, ναι. Τον καλείς τώρα εσύ, πνευματικός. Δεν κάλεσε ναι. Ναι. Να δούμε. Όσο γιατί, για το πούνα το Δημήτρη. Ναι. Δεν κορόδεψα, αν θέλει και μπορεί. Mm. Εγώ δεν έχω να κάνει τις πίτες. Από τη μία τη φέρω και σε εσάς. Ναι, και θέλει. Και θέλει και μπορεί, αφού το είπαμε. Ναι. Δημήτρη, μας είπες πως θα μας κάνεις πίτες. Ναι, αλλά από τη μία τη φέρω και σε εσάς όμως. Ναι, γι' αυτό ακριβώς, εννοείται. Έλα, κανονίσω μεσά, ρε πάπη. Θα πάω την πάρω κι εγώ, μη στεναχωριέσαι. Προκαταβολικά. Ναι, μπορεί να την πάρεις και εσύ να φέρω τα λεφτά εγώ και σε ναι, εντάξει. Ναι, φέρτε σε μένα. Εντάξει, έγινε, κανονίστηκε. Να σε καλά, φιλιά. Λοιπόν, 6 και 38 πρώτα λεπτά μετά το κατηγιστικό ξύπνημα, Χριστίνα μου. Είδες εδώ. Πίνασα τώρα με τις πίτες. Με τις πίτες. Είδες πόσα θέματα θύχτηκαν μέσα σε ούτε μισή ωρίτσα. Και τα έχουμε να τα αναλύσουμε. Όλα αυτά να τα θέσουμε. Ουσιαστικά βγαίνουν οι ακροατές και μας δίνουν το προημείο της εκπομπής. Παρουσιάζονται σαν. Όπως βγαίνει Φωτιάδης και λέει, παρουσιάζουν τα θέματα μας. Έτσι. Είναι όλο αυτό ο. Δεν θα τον έλεγα χταρμά. Όλο αυτό το συνοθήλευμα που υπάρχει σε ειδησιογραφία θα αναλυθεί, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο, επειδή μείνετε συντονισμένοι, δεν πέφτει τίποτα χαμού. Να μιλήσω για λίγο έτσι, νοτιολαδίτικα, καταβλακιώτικα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της Παρασκευούλας μας. 15 του Μάρτη, στα μισά του μηνού. Πάει, τον φάγαμε κι αυτό. Να έχουμε και το άλλο που σου κούτρι ημέρο σαν τις μονάδες της Κατερίνας.
Μια χαρά θα είμαστε. Πώς το είπε, τρίμερο. Τρίμερο. Μονάδες τρίμερο. Μονάδες Σαββατοκύριακο. Πουζουκού. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Αντώνη που μας λέει γλύπτης βαρόγκας από το επεισόδιο θα τον φάω τον Παρασκευά. Γιατί πρέπει να εισχωρήσουμε στους κύκλους της υψηλής διανόησης. Από τα καλύτερα επεισόδια. Με Κωνσταντίνο Τζούμε και τέτοια. Είσαι μικρή αυτά δε. Πρέπει να τα διδαχθείς, ας πούμε, να τα πληροφορηθείς. 2-31-02-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26. Και λόγω επειδή στα facebookια μας βρίσκετε και συνδιαλέγεστε μαζί μας. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, το κλείσε. Για να δούμε τώρα εδώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπάντι, καλημέρα. Καλώς τον. Κατάλαβες. Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε. Έχεις πολύ χαμηλή γραμμή, μιλάς hands free κάτι. Α, ναι, περίμενε. Ναι, για βγάλτα λίγο έτσι για να επικοινωνήσουμε καλύτερα. Για να σε ακούσουμε τώρα. Τώρα ακούγουμε καλύτερα. Άκος. Καμπάνα. Τι θέματα έχουμε σήμερα, πολιτικά. Όχι, γενικά απ' όλα. Το λόγο επειδή είναι ποικίλης ύλης. Τα πολιτικά θέματα είναι το τι θα κάνει ο Σάκης Ρουβάς. Έτσι ακριβώς. Περιμένουμε την ανακοίνωση της υποψηφιότητας από το ΣΥΡΙΖΑ. Ανακοινώθηκε Παναγιώτης Γιαννάκης και μάλλον Πέτρος Κόκαλης, όπως λέγαμε και χθες. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ο Δράκος κατεβαίνει στην Ευρωβουλή. Ο Δράκος και ο Πέτρος Κόκαλης, είπες. Ναι. Και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, αν κατέβει ο Σάκης Ρουβάς, τους έφαγε το σκοτάδι όλο. Έτσι, τους κατατροπώσει, δεν το συζητάμε. Βέβαια υπάρχει και το προηγούμενο, τον εκπληκτικό Ηλία Ψινάκη. Βέβαια. Που και αυτός, ναι, δήμαρχος Μαραθώνα, νοείται. Γιατί κάποιοι τον κατηγόρησαν για την φωτιά που έγινε στο Μάτι. Το ότι ήταν στη Μύκονο, εντάξει, τι να κάνω. Με διακοπές. Λες και ο Ψινάκης ήταν πυροσβέστης. Ναι, βέβαια. Ο Ψινάκης πήγε να κάνει τις δημόσιες σχέσεις με την παρέα εκεί πέρα στην Μύκονο, που από ό,τι είδα φωτογραφίες ήταν με εκπληκτική παρέα. Μάλιστα, πού να την αφήσεις τώρα, να την αφήνεις έτσι την παρέα. Δεν την αφήνεις. Ναι, νομίζω ότι ήταν με τον καταπληκτικό Τάκη Καχαράτο και με κάτι άλλος. Ναι. Ήταν όλοι μαζί αυτή η εκπληκτική παρέα. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι ευθύνεται και πολύ ο Ψινάκης για τις φωτιές που έβαλαν κάποιοι στο Μάτι, δεν ξέρω ποιοι ήταν. Με λέιζερ μπήκαν αυτές από την Αμερική, πυροβόλησαν, θα στα πω, το είχα δει αυτό κάπου, το είχα διαβάσει. Αυτά πρέπει να ήταν βαλτά από κάποιους. Βέβαια. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το ποδόσφαιρο, εμείς θα πρέπει να περιμένουμε λίγο τη Δευτέρα. Ναι, βαρετό δεν είναι να παίζει Δευτέρα. Βαρετό είναι, γιατί πώς θα περάσει το Σαββατοκύριακο. Έτσι ακριβώς. Θα αρχίσουμε τα φιλικά το Σαββατοκύριακο. Τι φιλικά έχει το Σαββατοκύριακο δηλαδή. Θα έχουμε φιλικά το Σαββατοκύριακο, θα τελειώσει το παιχνίδι, κάποια παιχνίδια θα τελειώσουν. Μετά θα βλέπω τους παίκτες να φιλούνται στα βρωτά σαν τις κοπελίτσες. Αυτά, ξέρεις, με χαλάνε εμένα. Δεν μπορώ να βλέπω τέτοια πράγματα. Θέλω το ποδόσφαιρο να είναι στα ίσα να παίζεται. Γιατί δεν έχει αξία να γίνεται φιλικό το παιχνίδι. Πρέπει οι ομάδες να παίζουν στα ίσα, να μην χαρίζονται σε κανέναν. Και βέβαια τα συγχαρητήριά μου και στον ποδοσφαιριστή του Άρη, τον Γιώργο Βαλεριάνο, που κλήθηκε από τον κύριο Αναστασιάδη στην Εθνική. Και ο Σιώπης. Και ο Σιώπης, ναι, για το Σιώπη ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Η έκπληξη ήταν για τον Βαλεριάνο, που φανερώνει την πρόοδο που έχει κάνει. Σίγουρα. Και είχε πολύ καιρό κάποιος ποδοσφαιριστής του Άρης να κληθεί στην εθνική ομάδα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια. Ναι, δεν θυμάμαι κι εγώ τώρα. Ο τελευταίος, ο Χαριστέας ήταν, νομίζω, δεν ξέρω. Το Χαριστέας ήταν 15 χρόνια πίσω. Ναι, γι' αυτό λέω, και πιο παλιά πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πριν. Άλλωστε τώρα οι ομάδες, έτσι που είναι, με τους 100 ξένους που έχει κάθε μία, ψάχνεις το κι άλλοι να βρεις Έλληνες παίκτες, και εγώ είμαι υπέρ των Έλληνων παίκτων. Θέλω να βλέπω, και ιδιαίτερα και στον Άρη, αλλά πιο πολύ στον Άρη, θέλω να βλέπω Έλληνες παίκτες. Και ο Βαλεριάνος έδωσε απάντηση σε αυτούς που έλεγαν ότι... Έλα βρε τώρα, βρε, ποιος Βαλεριάνος όταν ήρθε στην ομάδα. Ποιος Βαλεριάνος και δεν μπορεί να παίξει Super League, από πέρσι το λέγανε αυτό, και ο Άρης έχει αρκετούς Έλληνες. Ο Τανακάκης, Σιώπης, ο Βαλεριάνος, ο Διαμαντόπουλος που ήταν άτυχος.
άτυχος, γιατί τώρα θα έπαιζε βασικός. Ενώ εκείνο το καδρόνι μπροστά ο Γιουνές, δεν τον βλέπω να τα παίρνει. Οπότε ήταν άτυχος. Κι άλλοι παίκτες, και ο Ανάκογλου. Ο Ανάκογλου ήταν, επειδή τον ξέρω τον Μασεραϊκό, πάρα πολύ άτυχος. Πάρα πολύ άτυχος. Πάρα πολύ άτυχος, ναι. Ο Ιντζόγλου που είναι και η μεγάλη μου συμπάθεια. Ο Λευτέρης Ιντζόγλου. Ευτυχώς που κάποιοι δεν φύγαν τον Ιανουάριο που ακουγόταν ότι θα φύγουν. Και η ομάδα βαδίζει πάρα πολύ καλά. Ο Τέο έχει κάνει πολύ καλή ομάδα. Το καλοκαίρι περιμένουμε μια-δυο προσθήκες για να έχουμε του χρόνου να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Του χρόνου πρωτάθλημα λες δηλαδή ο Άρης? Ναι, του χρόνου άμα βγει ο Άρης δεύτερος θα είναι αποτυχία. Ναι. Αυτά στις ειδικές γραμμές, δεν ξέρω γιατί γελάτε. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, την αποτυχία, γιατί ήταν πολύ βαρύ αυτό η αποτυχία. Εντάξει, η δεύτερη θέση καλή θα είναι. Champions League οδηγεί. Ο Άρης πρέπει να είναι πρώτος. Ναι, εντάξει, οκ, γιατί όχι. Αλλά κανονικά εγώ δεν θέλω πρωτάθλημα της πλάκας με διαιτησίες και με τέτοια πράγματα και με δανεικούς. Αν αξίζεις το πρωτάθλημα να το πάρεις. Αλλιώς δεν θέλω ούτε πρωτάθλημα ούτε τίποτα. Μάλιστα, ας μας βοηθήσει κάποιος φίλος του Άρεως, έτσι, γιατί επειδή είμαστε και εμείς στατιστικολόγοι, ποιος ήταν ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που είχε κληθεί στην εθνική? Γιατί ψάχνω κι εγώ και δεν μπορώ να. Δεν νομίζω να είναι ο Χαριστές και πιο μετά θα υπήρξε κάποιος. Ο Χαριστές είναι πολύ παλιά. Πάμε σχεδόν 20 χρόνια πίσω. Μάλιστα. Θα τα δούμε. Εντάξει. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Μπαμπίνο. Καλώ το να. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Έχει υπόψη σου, λέω καλημέρα σε εσένα, στην παρέα σου και στο κλειωμένο που έκλεισε μόλις. Ναι, 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 ναι. Η Δεσποινίδα, η κυρία, ποια είναι? Χριστίνα. Καλημέρα λοιπόν και τη Χριστίνα ιδιαίτερα. Έτσι, έτσι. Τι λέει? Καλά είμαστε, εσύ? Εγώ πήρα για άλλο λόγο. Όλοι παίρνουν για έναν άλλο λόγο. Ναι, ναι, αλλά ναι. Υπάρχει λόγος, ναι. Σοβαρός που λέει, αλλά είπες ο τελευταίος παίκτης που έπαιξε, ο τελευταίος του Μοϊκανό ήταν. Ναι. Λοιπόν, στον Άρη που έπαιξε στην Εθνική, τέλος πάντων. Ο Χαριστέας. Αλλά, όχι, δεν ξέρω. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Παρακαλούμε. Ότι έβλεπα χθες το βράδυ αυτό το πράγμα που έγινε. Με την Ποϊδίν. Τα λουλούδια στο δρομέα του Βαρότσου. Ναι, ναι. Και γελούσα και λέω τώρα τι γίνεται, τέλος πάντων, εδώ γίνεται ο χαμός, ας πούμε. Έξω από το αρχαιολογικό μουσείο, αν θα περάσει κάποια στιγμή και στην αυλή, έχει ένα δέντρο και από πάνω το σκεπάζει ένα κομμάτι τεράστιο, δύο κομμάτια μάλλον, τσιμέντου, μπετόν. Ναι. Και αναρωτιούνται πολύ τι είναι. Είναι του Τσόκλη, ναι. Ένα έργο το οποίο χρόνια... Και υποδηλώνει το ότι το μπετόν κατέστρεψε τη φύση. Εδώ στο δικό μας αρχαιολογικό δεν το έχω προσέξει. Είδες, και εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω προσέξει. Όταν θα περάσει κάποια στιγμή, θυμίσου το. Ναι, 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 θα το τσεκάρω, ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Έτσι, γιατί είναι. Και επίσης θέλω να πω για αυτό το έσχος που υπήρξε στο Κρατικό Θέατρο Βόρειας Ελλάδας. Έτσι. Ναι. Υπόκειτο η τέχνη σε περιορισμός. Τώρα τι να πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Να εξηγήσεις τώρα. Είναι λίγο βαρύ, ναι, τι είναι τέχνη. Πρέπει να το συζητήσουμε. Ναι. Και τι. Είναι το, και να το, είναι πεις. Το αντικείμενό μου. Και θα πρέπει. Γιατί με πονάει τώρα, κάνουμε τώρα. Παίζουμε. Ναι, βέβαια. Εδώ γίνεται χαμός. Περιορισμός. Ποιος είναι αυτός που θα περιορίσει πράγματα. Έχεις άποψη να την εκφράσεις, αλλά όχι να σταματήσεις. Ποιος το λέει. Εντάξει, τώρα από ανθρώπους που δεν έχουν δει ποτέ θέατρο. Αυτά τα λίγα έχω να σου πω. Εδώ με την παρέα μου πίνουμε καφεδάκι. Ωραία. Και ακούμε, έτσι αυτό. Φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω. Ο Σάκης. Γεια σου, ρε Σάκη. Τι είπε, πρωτάθλημα στον ΠΑΟ. Ναι, ναι. Αυτός κολλημένος εκεί. Του χρόνου όμως ο Άρης, όπως μας είπε και ο Κλεωμένης, κάτω από τη δεύτερη θέση από τυχεία. Το πρωτάθλημα θα το πάει ο ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Έτσι. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Να σε βοηθήσω να βρούμε τον τελευταίο παίκτη του Άρη. Για πες. Κλήθηκε. Ναι. Το μικρό του όνομα είναι ίδιο με τον πιο σπουδαίο ακροατή σου. Μιχάλης. Μπράβο. Ναι. Τερματοφύλακας. Ποιος, Μιχάλης, Σιφάκης, ο Σιφάκης. Σιφάκης. Α, μάλιστα. Σιφάκης. Το 3, άρα καλά πας. Πω, καλά έχουμε, τόσο πολλά χρόνια έχει να κληθεί παιχτός του Άρεως. Είδες, αυτό σημαίνει. Το 3 πρέπει να ήταν, ναι, ναι. Το 3. Ότι γίνεται... Αλλά ήταν ακόμα ένας που δεν μου έρχεται τώρα, ήταν ταυτόχρονα, πήρανε 2. Όπως έγινε τώρα ταυτόχρονα η κλίση 2, έτσι είχε γίνει και τότε. Ναι. Αλλά είπαμε, επειδή το όνομα είναι με τον Junior. Εγώ περίμενα να υπάρχει και στα site του Άρη, περίμενα να υπάρχουν
να υπάρχει κάποια αναφορά έτσι, στατιστική. Αλλά δεν, δεν το διάβασα. Γιατί αυτή τις βλακίες με ενδιαφέρουν εμένα, γι' αυτό. Τέτοια άχρηστες πληροφορίες, όχι βλακίες, άχρηστες πληροφορίες. Άλλο σημαντικότατο δεν υπόθηκε μέχρι τώρα. Για πες. Σαν σήμερα, πριν 127 χρόνια, ιδρύθηκε πιθανόν η ομάδα η μεγαλύτερη ανά την Ιδρώγειο. Έτσι. Λίβερπουλ. 1892. Βέβαια. 46 τρόπαια στην Αγγλία και 11 ευρωπαϊκά. Να τα λέμε, θα βάλουμε. You never go alone. Το είχα να το πω. Ναι, εννοείται. Θα πάει στον ύπνο μετά. Βέβαια. Βέβαια. Jerry the Peacemakers. Ειδική αφιέρωση στο Μάριο. Εγώ νόμιζα θα πεις το άλλο, γιατί τώρα που έβλεπα εδώ τα σαν σήμερα. Επίσης, σαν σήμερα είναι μια πάρα πολύ σπουδαία ημέρα για τη σύγχρονη πραγματικότητα, τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Το 1993 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποστέλει κλιμάγιο το ΜΑΤ στον Ημιτό για να ξυλώσει την κεραία του τηλεοπτικού σταθμού του Βασίλη Λεβέντη, κανάλι 40. Κανάλι 40. Έτσι. Έπρεπε να ξεκινήσουμε. Τα αρκουδέιδες και τα αυτά, ας πούμε. Αλλά ήταν κανάλι 29 εκείνο, δεν ήταν, γιατί λέει κανάλι 40. Κλείνουν το κανάλι 29. Ήταν ανάλογα με πώς ξυπνούσε το ξενόματα. Μπορεί. Μάλιστα, έγινε, σε χαιρετούμε. Άγινε κάτι άλλο, από τα επαγγέλματα που θα ήθελες να κάνεις. Ναι. Να είσαι παρατηρητής στο ΒΑΡ. Και αυτό, ναι, να βλέπω τηλεόραση. Να το λες αλλά μέσα. Έτσι, δεν θα έλεγα τίποτα. Πάρε να το δεις. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις, θα έλεγα, χρησιμοποιώντας έτσι. Όχι, πάρε να το δεις ούτως ή άλλως και μετά αποφασίζει αυτό. Ναι, μάλιστα. Έγινε. Ωρεύ. Φιλιά, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Μπάτμα. Όλα, αγόρι μου, όλα, παιχταρά μου. Τι γίνεται. Καλά είμαστε εσύ. Τώρα με πει να σήμω στη τηλέφωνο, με ζήτησε κανένας στον αέρα. Ναι, σε ζήτησε η Κατερίνα. Ποια είναι αυτή. Η Κατερίνα μας παίρνει εδώ τηλέφωνα. Ναι, τι ήθελα. Όχι, ήθελα να σε ακούσει τη φωνούλα σου. Αργήσαμε λίγο σήμερα. Γιατί? Αριστερά-δεξιά, πού ήσουνα? Κάτω στην πόλη. Κάτω στην πόλη, σαν τα μωρά στη φωτιά που είναι πίσω από τη Βέρεια, ναι. Και εμπλέξες. Μπλέξαμε και τα ποτάκια, γίναμε φουσκίνα. Τι γίναμε? Φουσκίνα, άγγιζες τι είναι. Φουσκίνα. Ναι, ψάξω να το βρεις. Θα το ψάξω, φουσκίνα, μάλιστα. Ναι. Θα το ψάξω. Και έχω το φαγητό τώρα στο φούρνο, ξύπνησα αργά. Ναι, τι φαγητό? Μια σπαλομπριζόλα έβαλα, με καρότο και πατάτα. Ωραίο, έτσι για πρωινό. Ναι. Ελαφρύ. Με έκοψε η πίνα από τα ξύδια. Αλλιώθηκε η πραγματικότητα. Ναι, ρε φίλε. Αυτά είναι. Και περνάς έξω από ζαχαροπλαστιά για να μην σε κάνει αίσθηση να μπεις μέσα. Και το Σαββατοκύριακο αναμένεται βαρύ, φαντάζομαι φουλ αγωνιστικό πρόγραμμα. Και παλιό και το τραβρί έχει να πούμε. Οχ, δεν μας αρέσουν αυτά. Τι να κάνουμε. Φουσκίνα είναι το παλιό το ψυγείο με τη σίτα που κρεμούσα στα δέντρα. Μάλιστα. Δεν τη μαθαίνει κανένας. Φουσκίνα. Ωραίο. Δεν είναι καμιά έρευνα να μας μορφωθεί. Πέφτουν τα τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα μπουρ, δεν προλαβαίνουν. Κομπή τετράωρη, δεν γίνεται ακόμα. Έτσι. Θα κάνουμε. Να γίνεται εκπομπή. Και άλλες δύο extended version έτσι για να σας μεταφέρουμε. Να σε καλά. Πάμε δυνατά. Έτσι. Ο αγαπημένος μας Δημήτρης από τη Βέρεια λέει: μου πήραν τηλέφωνο ότι με ζήτησε η Κατερίνα. Δεν ξέρεις την Κατερίνα, ρε Δημήτρη μου, τώρα σε παρακαλώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώ το να. Το τηλέφωνο του Δημήτρη, ναι. Τώρα που έχει τρεις μέρες. Δωρεάν τηλέφωνο. Αυτό είπε θα τον πάρει, ναι. Ναι, όντως. Θα πάνε τζάμπα, Δημήτρη. Τζάμπα τόσες μονάδες. Έτσι. Λοιπόν, το Βαλεριάνο πρέπει να τον κάλεσε ο Αναστασιάδης ή είναι βαθιά θρησκευόμενο. Ή τον πήρε για να ηρεμήσει την ομάδα. Ναι, Βαλεριάνα, ναι, σωστό, ναι. Σωστό. Δεν βρίσκω άλλο λόγο να πω λίγο και για το φίλο που είπε όντως για το θέατρο, για αυτή την επίσκεψη. Και ήταν τραγική και η αιτιολογία, η δικαιολογία μάλλον που είπα, ότι είναι σαρακοστή, λέει, και δεν κάνει. Ναι, και άμα πας στο δρόμο, ας πούμε, τα μπινελίκια και τα σταυρίδια φεύγουνε. Ποια παράσταση ήταν, ρε παιδιά? Η πυρκαγιά στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος, ας πούμε, που διακόπηκε από κάποιους οι οποίοι εναντιονόταν στο περιεχόμενο. Ότι οι οποίοι δεν έχουν και καμία σχέση με το χριστιανισμό. Ιβριολόγιο. Της ιδεολογίας τους. Ναι, τέλος πάντων. Ήταν αυτονόητο. Δυστυχώς τα έχουμε χάσει όλα στη χώρα αυτή. Το προσπερνάμε. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα.
Στην Κυπαρισία είχα βοηθήσει για το καταφύγιο Χελώνας. Είχα μείνει κάνα μήνα. Αλήθεια λες τώρα? Ναι, ναι. Βοηθούσα τις Χελωνούδες. Προστατεύα από τις Χελωνούδες. Έχει τέτοιο πράγμα στην Κυπαρισία? Βεβαίως, έχει χελώνες εκεί. Αλήθεια, δεν τους ξέρω. Πήγαμε το καλοκαίρι, δεν τις είδαμε. Ολόκληρες χελώνες. Ωραία δουλειά κι αυτή. Μάλιστα. Καταφύγιο. Δύο πράγματα μου μείναν. Οι Χελωνούδες και ένα μαγαζί που είχε. Ξέρεις από Κυπαρισία, Χριστίνα? Μέσα στην Κυπαρισία τώρα λες το μαγαζί? Ψηλά, ναι, από την παραλία που φαίνεται ένα μεγάλο, το Βρωμερό. Όχι, όχι, δεν το... Πόσα χρόνια όμως έχει που ήσουν εκεί? Εντάξει, τώρα μιλάμε, πρέπει να ήταν αρχές δεκαετίας 90. Μάλιστα, εντάξει. Δεν σιγά μην υπάρχει από τότε. Έχουν αλλάξει πολλά και διαστημικούς σταθμούς έκανε ο Σαμαράς. Σε παρακαλώ. Είχε Αριανός και το είχε ονομάσει με το παρατσούκλι. Αριανός το είχε, αλήθεια, στην Κυπαρισία. Ναι, το έχω φωτογραφία, αν τη βρω θα βρω έναν τρόπο. Βρες, βρες. Ναι, βρες. Να σου τη στείλω. Εντάξει. Το βρωμερό τέτοιο. Εντάξει, λοιπόν, έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, τσάου, τσάου. Το αγαπημένο μου μαγαζί και στην ευρύτερη περιοχή Κυπαρισίας και συναυτό είναι το κέντρο διασκεδάσεως, το μηδέν. Αυτό δεν είναι αυτό, είναι προς την Πύλο. Στην Πύλο είναι, αλλού είναι η Κυπαρισία, τα μπέρδεψα το. Έλα μωρέ τώρα. Το μηδέν που το ξέρεις? Έχω κάνει, έχω και φωτογραφία. Μπα, έκανε εντύπωση. Κέντρο διασκεδάσεως, το μηδέν. Έχω πάει εκεί σε γάμου, σε γιορτές, στο σουλέ. Γιατί να το πει το μηδέν? Τόσο πεσημισμό. Ο Έντγκαρ Άλαν Πόε το έγραψε, το ίδρυσε, ας πούμε. Τι να πεις, εντάξει. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Σωτήρη που γράφει: αποκλείται να πάρει πρωτάθλημα του χρόνου ο Άρης, αφού φέτος δεν πέφτει, μάλλον. Ίσως θεωρώντας ότι θα μπορούσε να το πάρει στα πρότυπα της Kaiserslautern, που είναι η μοναδική ομάδα που ανέβηκε από τη Β' Εθνική στο πρωτάθλημα της Γερμανίας, Motor Hagel, κάποια χρόνια πολύ παλαιά και κατέκτησε την Bundesliga. Χριστίνα μου, έτσι για να μαθαίνουμε κάποια πράγματα. Όχι μόνο μπούρο για με και αχταρμάς και έτσι και ιστορίες. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε 7 και 2 πρώτα λεπτά. Έχει σιγά σιγά θα έρθουν και τα προγνωστικά της παρέτου. Άμα δεν πάρει ο Φωτιάδης δεν είναι. Δεν μπαίνει ο Φωτιάδης τώρα. Να, κάποιος πρέπει να τον πληροφορήσει, ας πούμε, ότι είσαι εδώ παρούσα, ούτως ώστε να δώσουμε τις προφητείες μας και να ενημερώσουμε και να βοηθήσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, μικρή ανάπαυλα για να έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Εδώ στο Λόγο Επειδή, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, το πρωινό της Παρασκευούλας 15 του μηνού σήμερα. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26 και Λόγο Επειδή στα ιντερνέτια μας. Στη σελίδουλα μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε καθημερινώς αδιαλείπτως 24 ώρες το 24ωρο. Χτες είχαμε και παιχνίδια για το Europa League, για την φάση των 16. Ολοκληρώθηκε και εκεί η φάση. Προσπαθώ να βρω τη λέξη να μην κάνω πλεονασμό. Με τα αποτελέσματα για όσους ενδεχομένως να κοιμηθήκαν, γιατί είναι και αργά τα ματσάκια, 10 η ώρα, άστε να πάνε. Κράσνονταρ Βαλένθια 1-1. Προκρίθηκε η Βαλένθια, έχει κερδίσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Δυναμό Κιέβου Τσέλσι 0-5. Σαρωτική η Τσέλσι, είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι και 3-0. Red Bull Salzburg 3-1. Red Bull Salzburg δεν κέρδισε η Red Bull τη Salzburg 3-1. Red Bull Salzburg είναι μία ομάδα. Κέρδισε 3-1 την Νάπολη, γελίως. Πρώτο παιχνίδι, Νάπολη έχει κερδίσει 3-0. Villarreal Zenit Αγίας Πετρούπολης 2-1. 3-1 έχει κερδίσει ούτως ή άλλως το πρώτο παιχνίδι Villarreal. Μπενφίκα Δυναμό Ζάγκρεπ 1-0 κανονική διάρκεια, 3-0 στην παράταση. Προκρίθηκε η Μπενφίκα. Σλάβια Πράγα Σεβίλη 2-2 κανονική διάρκεια, 4-3 στην παράταση. Προκρίθηκε η Σλάβια Πράγας επί της ισόβιας σχεδόν κατακτήτριας του θεσμού Σεβίλης. Άρσεναλ Ρεν 3-0, πρώτο παιχνίδι 3-1 πρόκριση για την Άρσεναλ. Και Ίντερ Άιντραχ Φραγκφούρτης 0-1, 0-0 το πρώτο παιχνίδι, προκρίθηκε η Άιντραχ. Λογικά σήμερα θα είναι και η κλήρωση και για το Champions League αλλά και για το Europa League.
Νωρίτερα στην Αμερικανική την Καλαθόσφαιρα, Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder 108-106, Orlando Magic, Cleveland Cavaliers 120-91, Boston Celtics, Sacramento Kings 126-120, Toronto Raptors, Los Angeles Lakers 119-98, Utah Jazz, Minnesota Timberwolves 120-100 και Denver Nuggets, Dallas Mavericks 199. Euroleague, Kim Real Madrid 75-100, Ζαλγκύρης Κάουνας Μπάγερ 85-79, Μακάμπι Τελ Αβίβ Ανατολού Εφές 71-79, Μιλάνο Ολυμπιακός 66-57 και Γκραν Κανάρια Νταρουσάφακ 84-64. Για την ελληνική καλαθόσφαιρα μήλος θα γίνει το πρωτάθλημα, καθώς ο Ολυμπιακός δεν κατεβαίνει να αγωνιστεί απέναντι στον Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο νομίζω για την Κυριακή στο ΣΕΒ, δεν εκδίδει καν εισιτήρια εφόσον η Ομοσπονδία δεν ορίζει ξένους διαιτητές, που ήταν ένα αίτημα του Ολυμπιακού. Οι άνθρωποι των Ερυθρολεύκων κάνουν κινήσεις για να συμμετέχουν του χρόνου στο πρωτάθλημα της Αδριατικής Λίγκας. Είναι το πρωτάθλημα που διεξάγεται με τις ομάδες των 6 χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβικές Δημοκρατίες. Στα καπάκια ο Παναθηναϊκός δήλωσε ότι και εγώ κοιμάται η Χριστίνα Φαρέτη. Με κοιτάζει έτσι, ας πούμε. Δήλωσε ότι άμα θέλει και ο Ολυμπιακός και εμείς θα πάμε εκεί για να τους βρούμε και να ματριόμαστε. Θα έχει αρκετό σουσού και συγκεκριμένη υπόθεση. Πάντως περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα συμβεί. Προφανώς αν δεν κατέβει ο Ολυμπιακός, ήδη έχει μείον 6, θα φάει και άλλους μείον. Και ανοίγει ο ασκός του αιώλου γενικότερα για να διαλυθεί η εσωτερική λίγα. Πάμε σε μια νέα τέξη πραγμάτων όσον αφορά το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η Real έχει δηλώσει την πρόθεσή της να μην συμμετέχει στην Ισπανική Λίγκα παρά μόνο στην Euroliga. Το ίδιο της Ζαλγκύρης Κάουνας, ανακατατάξεις στο χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Από εκεί και πέρα έχουμε πρωταθληματάκι Super League, βεβαίως. Να σου τονώσω το ενδιαφέρον. Τώρα πούμε Super League εδώ δικιά μας στην εγχώρια. Αυτό το που σου κούσα τις μονάδες της Κατερίνας. Και βεβαίως εδώ η αγαπημένη σας στιγμή, όπου θα δώσουμε τις προφητείες μας για το τι θα συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ή μάλλον αυτό το Σαββατοκύριακο δεύτερο, γιατί έχουμε και παιχνίδια βεβαίως για την ο Άρης αγωνίζεται την Δευτέρα. Λοιπόν, εγώ σου λέω και εσύ εδώ διαβλέπεις το τι θα συμβεί και πήρε και το στυλό μου για να γράφω έτσι, να παίξουμε τα 10 λεπτάκια μας. Θα οικονομήσουμε. Αύριο Σάββατο στις 5 και 4 Αστέρας Τρίπολης Λαμία 2-1. Ξεκάθαρα βάζεις ότι ο Αστέρας θα κερδίσει την Λαμία. Δεν το σκέφτηκες καν, ε. Ούτε καν. Μάλιστα. Εσύ πόσο? Θα το βάλω 1-1 έτσι, παιδί μου. Για να λέμε και τα διαφορετικά. Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 7 η ώρα. 1-3. 1-3, ΠΑΟΚ περνάει μέσα από το αγρίνιο, λες, δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Δεν μασάει. Να τη Χριστίνα. Έτοιμη ενημερωμένη, θα το βάλω εγώ 0-2 και εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει, δεν θα σταματήσει στο αγρίνιο, δεν θα υποστεί εκεί την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα. Στις 7.30 πας για ένα ΑΕ Λαρίσης. Αυτό είναι λίγο δύσκολο, δύσκολο. Αλλά θα πω 1-0. 1-0, ο Πας Γιάννενα καίγεται. Αν το χάσει αυτό, χάνεται γενικότερα. Και η Λάρισα επίσης είναι 22, ο Πας Γιάννενα, η Λάρισα είναι 26. Τι είπες, 1-0. Ναι. 1-0 μάλιστα για τον Πας. Εσύ? 1-0 θα το βάλω κι εγώ, άντε θα συμφωνήσω μαζί σου, μ' άρεσε το πως. Γιατί είναι μάτς ζωής και θανάτου. Αν δεν το πάρει ο Πας, τελειώσαμε κύριε. Την Κυριακή στις 3 η ώρα. Όφι που υποτίθεται θα έπεφτε, θα είναι σαν να έχει πέσει, αλλά ακόμα δεν έχει πέσει. Αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό επίσης, ντέρμπι παραμονής. Η ντέρμπι ανάσας για τις δύο ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη τελευταία και στην τρίτη από το τέλος θέση αντίστοιχα. Όφι 19, Λεβαδιακός 20. Ο θάνατός, η ζωή μου, ήθιστε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Δύσκολο τώρα. Σε προβλημάτισαμε όλα αυτά τα μελοδραματικά, ναι, που έθεσα μέσα. Τι μου τα πες. Θα πω 1-1. 1-1, να βγω από τη δύσκολη θέση. 1-1, ένα αποτέλεσμα που και οι δύο θα είναι χαροκαμένοι. Μάλιστα. Εσύ θα πω. Θα πω 0-1 ο Λεβαδιακός. Θα την πάρει τη διπλάρα μέσα και θα καταδικάσει τον Όφι. Ατρόμητος Αθηνών ΑΕΚ στις 4 η ώρα επίσης την Κυριακή. Ο Ατρόμητος που τσουκουτσούκου έχει πλησιάσει την ΑΕΚ, είναι στους 43 βαθμούς. Η ΑΕΚ με τα λεπτά αρνητικά αποτελέσματα είναι στους 44. Θα πω 1-2. 1-2. Θα πάρει διπλό η ΑΕΚ μέσα στην. 2-2 έτσι. Ματσάρα, ξέρω εγώ. Πολλά γκολ αυτά. Να,
και το ντέρμπι της αγωνιστικής 7 η ώρα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ. Αυτό και αν είναι δύσκολο. Αυτό και αν είναι δύσκολο, μάλιστα. Άκουσα και αυτά που λέγεις χθες για τον Παναθηναϊκό, τώρα δεν τα θυμάμαι να τα επαναλάβω. Αλλά τα άκουσες όμως. Τα άκουσα. Ότι τα άκουσες, πέρασα πρέπει μέσα να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αυτό κατάλαβα. Όχι, δεν είπα ότι πρέπει να κερδίσει, πέρασα μέσα στο υποσυνείδητο. Ότι απλά έχουν ένα ενδιαφέρον παραπάνω οι Παναθηναϊκοί με την έννοια ότι φέτος η ομάδα δεν έχει στόχους. Υπάρχει αυτή η κόντρα. Κερδίζοντας τον Ολυμπιακό, τον εξολοθρεύει εντελώς από το ποτάθλημα και το δίνει στον ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Αυτό δηλαδή μπορεί να συμβεί αύριο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Να τα, δεν σε έπεισα. Ναι, δεν με έπεισε. Εκφράζοντας το διακαή πόθρο των ΠΑΟΞΙΔΟΝ αυτή τη στιγμή και αυτό, ναι. Εντάξει, δεν σε έπεισα. Δεν είναι τώρα εδώ να σου πουλήσω το. Όχι, καταλαβαίνω το σκεπτικό το σημείο, σου. Ναι, και μου φαίνεται σωστό. Αλλά ναι, θα το πω. Μου φαίνεται πιο πιθανό να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Θα το πω. Ναι. Θα το έλεγα 1-3, αλλά ίσως είναι λίγο υπερβολικό. Δεν έχει σημασία. Θα το 1-3. 10 λεπτά θα παίξουμε. Δεν ξέρω, θα το πεις 1-3. 0-1 και εγώ πιστεύω θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Τότε δεν τα έλεγες με αυτά χτες. Άσε τι λέω ρε παιδί, ό,τι θέλω λέω. Πανιώνιος Ξάνθης στις 7:30 Ξάνθη. Κυριακή. Ξάνθη, ναι. Για πες. Πανιώνιος Ξάνθη. Ναι, ναι, ναι. 2-0. 1-0 θα το βάλω και εγώ και Άρης Θεσσαλονίκης Απόλλων Σμύρνης την Δευτέρα. 2-0. 3-0 θα το δώσω εγώ. Αυτές είναι κυρίες και κύριοι οι προβλέψεις. Συμφωνούμε. Τα προγνωστικά της παρέας. Τα προγνωστικά της παρέας. Χωρίς Φωτιάδη αυτή τη στιγμή. Που ποιος... Της μισής παρέας. Της μισής παρέας. Γιατί χάσαμε την ψυχή. Γιατί δεν έχει πάρει. Την ψυχή της παρέας. Προγνωστικά χωρίς την ψυχή της παρέας που πηγαίνεις. Προφανώς θα έχει κάποιες πολύ πιο σοβαρές ασχολίες. Εδώ για να... για να μην λάβει μέρος στην πρωινή μας αυτή πανδεσία. 2-31-0-2-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με τον σταθμό μας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή βεβαίως στα ίντερνετια μας μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας. Μέσης άκρης λοιπόν η δισιογραφία θα κινηθεί σε αυτά τα επίπεδα. Να καλημερίσουμε και τη φίλη μας τη Μαρία από τον Βόλο που μας στέλνει τις καλημέρες της. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα Μαρία. Θέλεις καλημέρες και στους δύο. Η δισιογραφία σε αθλητικό σε αθλητική επικαιρότητα θα είναι κάπως έτσι. Όπως την παρουσιάσαμε εδώ ξεκάθαρα. Και γενικότερα και στο κοινωνικό. Επίσης διαβάζω χθες μια κορυφαία είδηση. Ακού τώρα πως την παρουσιάζουνε. Thriller, άνω κάτω τελεία. Ακού τώρα τι thriller, τι διαβλέπεις ρε παιδί μου ένα site ας πούμε και λέει thriller. Τώρα μπορείς να φανταστείς ας πούμε. Τι έγινε, δολοφονία, κακό, σεισμία, αυτά, απαγωγές, τέτοια πολλά βλέπουν τα μάτια μας. Με αυτό μου φέρνει τρόμο. Thriller, άνω κάτω τελεία. Άγνωστος πετά φακέλους γεμάτους χαρτονομίσματα κάτω από τις πόρτες των σπιτιών. Γιατί είναι thriller αυτό. Δεν ξέρω. Και Παύλα, τον ψάχνουν όλοι. Από κάτω έχουν μπει και σχολιάζουν και γράφουν όλοι τις διευθύνσεις των σπιτιών τους. Θα γράψω και τη δικιά μου. Γράψε και τη δικιά σου. Φάκελοι, λέει, γεμάτοι χρήματα βρέθηκαν μέσα σε χρηματοκιβώτιο σπιτιών ή κάτω από τις εξώπορτες χωρικών χωρίς προφανή λόγο. Σε ποιο μέρος? Τι εξετάζουν οι αρχές? Να δούμε σε ποιο λόγο. Δεν πρέπει να είναι Ελλάδα μάλλον. Ορισμένοι κάτοικοι απλά έλαβαν, λέει, τα χρήματα μέσα σε ένα καφέ φάκελο, ενώ άλλοι είδαν το όνομα και τη διεύθυνσή τους να αναγράφεται στα δέματα που έλαβαν μαζί με φράσεις όπως, για παράδειγμα, η πριγκίπισσα του σπιτιού που ήταν διακοσμημένη με μια καρδιά. Α, και ρομαντικός κιόλας εδώ ο αποστολέας. Οι ευτυχείς παραλήπτες έχουν κατά τα φαινόμενα ένα κοινό σημείο. Ότι κατοικούν στο χωριό αυτό. Δεν μας λέει ποιο χωριό είναι. Δεν θα μάθουμε ποτέ για να μην πάμε να διεκδικήσουμε κι εμείς χρήματα. Μια χείρα που ζει με τον ανήπαντρο γιο της, οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένα ζευγάρια. Τόνισε η Νούρια Σιμών, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ορισμένοι δυσπιστοί πήγαν στην τράπεζα ή στο αστυνομικό τμήμα για να εξακριβώσουν αν τα χαρτονομίσματα ήταν γνήσια. Και πράγματι ήτανε! Η αστυνομία δεν άρχισε να διενεργεί έρευνα για να διελευκάνει το μυστήριο, καθώς δεν διαπράχθηκε κανένα μα αδίκημα. Ναι, δεν είναι αδίκημα να μοιράζω. Γιατί είναι θρίλερ. Θρίλερ, παιδί μου, και έτσι. Κανονικότατα. Είναι στο χωριό Βιγιαραμιέλ στη βορειοδυτική Ισπανία. Συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό και αφορά περίπου 15 κατοίκους. Έλαβαν τις συγκεκριμένες επιστολές. Αλλά το καλύτερο είναι, σου λέω αυτό, ακριβώς όπως το παρουσίασε την είδηση. Θρίλερ, λέει, θρίλερ. Να μην είναι θρίλερ, όλοι τώρα θα αναζητούν και ενδεχομένως θα μετακινηθούν προς αυτήν την περιοχή. Μετακομίζουν. Να μετακομίζεις κανονικότατα.
ψάχνοντας να βρούνε ποιος και γιατί. Επίσης μια κορυφαία παλίδηση από τον διεθνή χώρο που μας έρχεται, κυρίες και κύριοι, στην Ρουμανία. Με πρόστιμο κινδυνεύουν όσοι φορούν βρώμικα ρούχα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή θα προσλάβουν ένα άτομο που θα κάθεται στην πόρτα και θα τσεκάρει τα ρούχα. Ενδεχομένως ο ελεγκτής που είναι με την μπανάνα μπροστά και με τα εισιτήρια, σας παρακαλώ, μπορεί να έρχεται να μυρίζει μασχαλίτσα. Πόσο βρώμικα πρέπει να είναι, μάλλον μπορεί να έχει δοκιμάνσεις. Λίγο ναι. Βρώμικα, τόσο πρόστιμο. Ναι. Πολύ βρώμικα. Επίσης, ας πούμε, το πρόστιμο αν έχεις πάσο θα είναι μειωμένο. Θα πηγαίνει, ας πούμε, αναλογικά. Θα έπρεπε. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, όσοι επιβάτες μέσω μαζικής μεταφοράς κυκλοφορούν με βρώμικα ρούχα, μπορεί να κληθούν να πληρώσουν προστήματα από 21 μέχρι 42 ευρώ. Γιατί καλό είναι αυτό, πρέπει να μπει και εδώ. Αλλά όχι μόνο στα βρώμικα ρούχα, και στις μασχαλίτσες τώρα που έρχεται και το καλοκαιράκι μας. Αν μη τι άλλο, θα ήταν πολύ θεμητό για όλους εμάς τους λάτρεις και χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς. Με πρόστιμο κινδυνεύουν οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πόλη Κλούζναπόκα της Ρουμανίας, εάν τα ρούχα που φορούν είναι βρώμικα και μυρίζουν άσχημα. Βέβαια, εδώ τώρα τίθεται ένα ζήτημα. Ναι, είναι βρώμικα και μυρίζουν άσχημα. Τώρα, εγώ αν έρχομαι από τη δουλειά, κουρασμένος, καταπονημένος, όπως καθημερινά πράττω, μέρα νύχτα, νύχτα μέρα στο γιαπί, με το μισθό το πληροφόρη, και δεν προλαβαίνω να αλλάξω, θα υποστώ αυτό το πρόστιμο. Θα φάω το πρόστιμο. Από το τέτοιο. Ναι, θα πρέπει δηλαδή να κάνω μπάνιο στην δουλειά. Αυτό προκύπτει από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για τις αστικές κοινωνίες που είναι σε εξέλιξη στη ρουμανική πόλη, η οποία στοχεύει στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των κατοίκων αλλά και της διαμονής των επισκεπτών της Κλούζναπόκα. Ενδεχομένως να υιοθετηθεί στο μετρό τώρα όλο αυτό. Θα έπρεπε εδώ στο δικό μας το μετρό, γιατί μαστίζει να πούμε το βρώμικο ρούχο και η μασχαλίλα. Ξέρω, εσύ που είσαι εκεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής, συνήθως με στο μετρό, ποια είναι η κατάσταση, αντιμετωπίζετε τέτοια προβλήματα? Εντάξει, το πρωί που σηκώνομαι και πάω στη δουλειά μου, οι περισσότεροι είναι, ξέρεις, όλοι πάνε στη δουλειά τους και είναι κάπως καλά. Το μεσημέρι είναι. Το μεσημέρι είναι το πρόβλημα, δηλαδή, στο μετρό. Εντάξει, ή μυρίζουν, ξέρω εγώ, σουβλάκι. Λάξει, έχει τελειώσει ώρα στη δουλειά, πάει και τρώει λίγο ένα σουβλάκι τζατζί για τέτοια, μυρίζει λίγο αυτό. Αυτό μυρίζει το στόμα, το σφάει μια τσίγκλα. Μυρίζει σουβλάκι, αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι λίγο ενοχλητικό. Όταν λες σουβλάκι, τι είναι, για να καταλάβει ο κόσμο, το σάντουιτ αυτό. Το σάντουιτ, με συγχωρείτε. Το κατάλαβα εγώ. Ένα, το κατάλαβα εγώ, ότι θα νοούσε να πούμε το σάντουιτ, α πούμε, σουβλάκι. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης εγγενίασε ο Δήμος της Ρουμανικής πόλης σε μια προσπάθεια να δώσει λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Φαντάσου δηλαδή τι πρόβλημα υπήρχε όντως. Τα λένε και τα ημισκούμπρια. Ρε μασχαλίλα, καλοκαίρι και χειμώνα. Καλά, δεν σας μίλησε κανείς για το Ρεξόνα? Αλλά και να βελτιώσει την εικόνα της πόλης προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες, δεν ερχόταν κανένας. Η μανταλάκα στη μύτη. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, όσοι επιβάτες μέσω μαζικής μεταφοράς κυκλοφορούν με βρώμικα ρούχα μπορεί να κληθούν να πληρώσουν προστήματα από 120 λέει, από 100-200 λέει, είναι το νόμισμα της Ρουμανίας, 21-42 ευρώ. Δεν λέει καθόλου. Χιούμορ. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Κάτι ανάλογο με το μοίρασμα των χρημάτων έκανε ο Βασίλης Δαφυρόπουλος. Μιλάμε, έκανε δεσμίδες. Ιστορικός βαζά, ναι. Ναι, ο αείμνηστος, δυστυχώς. Έκανε 50 δεσμίδες και πήγαινε στις στάσεις και πετούσε, έχει τύχει, ας πούμε, ένα μισό στο ταξί του αδερφού μου. Αλήθεια αυτό, δεν το έχω ακούσει αυτή την ιστορία. Έχω ακούσει πολλά για τον βαζά. Ναι, ήταν το πρώτο μήνυμα, εγώ θα σας δώσω να φάτε. Μετά προχώρησε κατευθείαν, ας πούμε, πετούσε ψωμί. Ναι. Από όταν έβγαζε τους λόγους. Ναι, γιατί του φωνάζανε πεινάμε και δώσε μας να φάμε. Και έβγαινε και τους πετούσε ψωμί, ναι. Ναι, κανονικά. Ήταν αυτός και ο Μαλαγάνης. Ο Μαλαγάνης ήταν μια φυσιογνωμία. Το έχουμε ξανασυζητήσει, νομίζω, αυτό στην εκπομπή. Ναι, ναι. Δεν το Μαλαγάνη, ναι. Που πήγαινε στις στάσεις και αυτός. Αυτός, επειδή ήταν ντροπαλός, ναι, μόλις ήταν να επιβιβαστούν από τη στάση στο λεωφορείο, τότε ξεκινούσε το λόγο. Ωραίος έτσι, γιατί, αλλά τι κέρδιζε αφού φεύγανε, δεν τους προλάβαινε. Ήταν ντροπαλός. Ναι. Τον ξέραν όλοι, έγραφε Μαλαγάνης, δεν θυμάμαι, το μικρό βιοτέχνης, είχε γεμίσει η πόλη. Ναι, ναι. Ποια εποχή ήταν ο Μαλαγάνης? Ο Μαλαγάνης πρέπει να ήταν αρχές δεκαετίας 80, κάπου το 85, αφού είχε ήδη έρθει το Πασόκ και είχε γίνει η πρώτη αλλαγή. Mm. Και
Μάλιστα. Από τότε και στο εξής, ότι και να ψηφίσει Πασόκ βγαίνει. Και έτσι, βγαίνει, λοιπόν. Έτσι έγινε. Καλώς ήρθατε. Τσάω, τσάω. Βρήκα εδώ ένα τραγούδι τώρα κιόλας. Έψαξα να γκουγκλάρω Μαλαγάνης και μου έχει βγάλει τώρα έναν Μαλαγάνη στο YouTube. Με το τραγούδι έφαγα πολύ. Με ενδιαφέρει. Μαλαγάνα. Καλά, κοιτάξτε και Βαζά, μεγάλη Βασίλη Ζαφυρόπουλος, μεγάλη μορφή. Εδώ κατέβαινε σε δημοτικές και βουλευτικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη και έκανε μυθικούς πύρινους λόγους. Υπάρχουν και βιντεάκια. Στάσεις λεωφορείων, να πω. Όχι, όχι, στο Λευκό Πύργο και τέτοια. Υπάρχουν από κάτω, ήταν κόσμος με τα φλάιερ αποδιγυρισμένο και κανένα μπαλαέο. Υπάρχουν 2-3 βιντεάκια στο YouTube από προεκλογικές ομιλίες, συγκλονιστικές. Να κάτσε να δεις και την ιστορία αυτού του τόπου. Για οι νεότερες γενιές, τώρα που έρχεται και εκλογική περίοδος, πρέπει να τα γνωρίζει αυτό. Για την Ρουμανία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να το ακούνε αυτά τώρα και υποψήφοι εδώ δημοτικοί σύμβουλοι και υποψήφοι δημάρχοι που είναι άπειροι πλέον με το νέο σύστημα, να τα ακούνε και ενδεχομένως να το εντάξουν μέσα στα όλα όσα προτίθεται να κάνουν. Όσοι επιβάτες, λέει, μέσω μαζικής μεταφοράς ταξιδεύουν μεταφέροντας τσάντες με φαγητά που μυρίζουν άσχημα. Εντάξει, δηλαδή, αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Μου έχει συμβεί. Σου έχει συμβεί μέσα στο μετρό. Τι πρόβλημα. Και ευτυχώς δεν έχουμε μετρό. Και εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ποιος μεταφέρει φαγητά μέσα. Ναι, μαγείρεμα. Κουνουπίδι τώρα αυτό που μυρίζει. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μπορεί να μην ήταν και φαγητό. Και τι να ήταν θα μου. Αλλά μυρίζουν πάρα πολύ άσχημα κάτι τέτοιες σακούλες και είναι που ενοχλεί. Έτσι, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Είδε εδώ. Πρωί-πρωί τώρα να σου έρχεται. Να σου έρχεται να πούμε και φτεδίλα. Κουνουπιδίλα. Ή κάτι κανένα πιο διακριτικό. Και ένα το στάκι, α πούμε τώρα, μην βάλετε μέσα σκορδό, στομπί. Άκου τι λέει, μεταφέρουν τσάντες με φαγητά που μυρίζουν άσχημα ή κάνουν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου. Εντός των μέσων μαζικής μεταφοράς μπορεί να πληρώσουν πρόστιμο 200, λέει. Οι νέοι κανόνες για το επιβατικό κοινό που διαμορφώνονται μέχρι στιγμής από τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης προβλέπουν επίσης ότι οι επιβάτες μπορούν να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς μόνο στους προβλεπόμενους σταθμούς, καθώς και ότι η επιβίβαση γίνεται μόνο από τις μπροστινές πόρτες των μέσων μαζικής μεταφοράς. Τι εννοείς μόνο από τους προβλεπόμενους σταθμούς, γιατί πριν που κατέβαινα. Φαντάζομαι ότι γινότανε. Ναι, όπου να είναι, ρε παιδί μου. Στο δρόμο, σταμάτανε να πούμε, ξέρω εγώ και τέτοια. Λίγο σαν ταξί πρέπει να ήταν εκεί πέρα τα λεωφορεία στο Κλουζ. Επίσης οι επιβάτες απαγορεύεται να πίνουν αλκοόλ. Ή να μεταφέρουν τις αποσκευές τους αλκοολούχα ποτά, καθώς επίσης και να είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τι τους ψάχνουν τις αποσκευές άμα έχουν μέσα αλκοολούχα ποτά. Δεν ξέρω τώρα, δεν τους κάνουν και αλκοτέστ. Σε περίπτωση που αποσκευές των επιβατών, είτε πρόκειται για τσάντα, σακίδιο πλάτης, χειροαποσκευή, βαλίτσα, καταλαμβάνουν επιπλέον χώρο, τότε οι επιβάτες θα πρέπει να πληρώσουν ένα ακόμα εισιτήριο. Εξάλλου απαγορεύεται η μεταφορά πτηνών. Τι γίνεται στη Ρουμανία, τι γίνεται στο Κλουζ μέσα στα λεωφορεία. Θα μας τρελάνουν. Το άλλο τι πήρε, ας πούμε, τον Περιστερό να το εκεί πέρα το μεταφέρει με το λεωφορείο. Ή το Καναρίνι να το πάει μια βόλτα. Έβγαλε βόλτα τον παπαγάλο του. Και ζώντων, ζών με εξαίρεση του σκύλου και τι γάτε. Εντάξει, αυτά τα επιτρέπουν. Κάτσε, κάτσε, δηλαδή. Τι πήγαιναν δηλαδή, εξώ από σκύλο και γάτα, τι άλλο. Τι άλλο, το πρόβατο, πήρε μέσα, α πούμε. Το λιοντάρι που είχε μια τίγρη, τον πίθωνα. Τι μπορεί. Τα οποία λέει πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικά κλουβιά. Αυτά επιτρέπονται. Οτιδήποτε άλλο σε κατοικίδιο, α πούμε, σε pet, σε οικόσιτο ζώο, απαγορεύεται να μεταφερθεί μέσα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Ρουμανίας. Φαντάζομαι ότι έχουν δει τα μάτια τους. Για... θα το ψάξουμε να δούμε τι γίνεται εκεί στο αγαπημένο μας το Κλουζ, που το γνωρίζουμε βέβαια από το στοίχημα εμείς οι ποδοσφαιροαναλυτέ πάνω απ' όλα. Αλλά είδες όμως παίζοντας στοιχηματάκι, ξέρεις, γνωρίζεις που μπορεί να είναι το Κλουζ. Να ρωτήσουμε και τον Λουτσέσκο, ποια είναι η γνώμη του για τα μέσα μαζικής strong mentality, θα μας λέει να πούμε για τα... Αλλά τα ακούνε εδώ και εδώ οι δικοί μας, ας πούμε, για την αναδιάθρωση. Όταν θα έχουμε μετρό, μην αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Πήγε να σου πει με τον παπαγάλο του. Δεν ήταν πέρυσι μία τύπησα που κυκλοφορούσε στην Αριστοτέλους με τον πίθωνα. Ναι, 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 είχε ένα πίθωνα γύρω από το λαιμό της και έκανε βολτίτσες. Κανονικά μέρα μεσημέρι. Άμα τη σου έκανε να πάρει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει απαγόρευση ή σχετική οδηγία, θα μπορούσε να μπει κανονικά μέσα στο λεωφορείο και κανείς να μην της πει το οτιδήποτε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Πού είσαι, αγόρι μου, πού είσαι? Χριστίνακι μου. Πού είσαι τόση ώρα? Όπα, κάτω σκηνή. Τι να κάνω, Χριστίνα, θα πετάξεις τώρα στο γέλιο. Τι έπαθα χθες. Τι έπαθες?
Άκου να δεις. Πάω, ήμουν κοντά στο Μέγαρο, ήμουνα στο Μέγαρο, στο Λίμπερο ήμουνα. Να, στο, γιατί στο Μέγαρο της Μουσικής, λοιπόν. Ω, στο Λίμπερο, στο πήγα στο δικηγόρο γιατί είχα εδώ κάτι κρεμίσματα που έκανα. Ναι. Δικηγόρο, είχα την άδεια, τι να κάνω. Τι να κάνεις. Και έχω δικαστήρια το καλοκαίρι, δεν είναι τώρα. Μ' όσους κάνω παρέα έχουν δικαστήρια. Αυτό για μάρτυρες. Πώς λέει ο στίχος, μ' όσους αράζω έχουν δικαστήρια. Άκου τώρα να δεις, παίρνω το 3 που λες. Ναι. Παίρνω το 3 από εκεί. Παραλιακός, ανεβαίνει κάποιος και έχει γεμίσει το λεωφορείο, μπάμπι μου. Ναι. Έχει φρακάρει όταν σου μιλά, τώρα θα κάνει μια μπροστά, ναι, μια πίσω και να βλέπεις, ξέρεις τώρα πως είναι μέσα το 3. Πώς δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Α, ναι. Είμαι μπροστά στον οδηγό, ξέρεις την πόρτα μπροστά, μπροστά. Πάντα πρώτη και, θέση. Ναι, και ακούω, συγγνώμη λίγο, να περάσω, να περάσω. Και τι ήτανε, μπάμπι μου. Τι ήταν. Άχου, μπάμπι μου, το κατάλαβες απευθείας. Να περάσω και βγαίνει ένας μπούλης. Μπορείς. Και ήθελε και έλεγε, συγγνώμη κύριε, να περάσω. Μάλιστα, καταπληκτικό. Ένας μπούλης. Και έρχεται μπροστά μου βάμιο και με λέει, συγγνώμη λίγο να περάσω. Δεν γίνεται. Δεν τον άφησες. Και βλέπει έτσι, ξέρω εγώ, παθαίνει τέτοιο. Λέω, θα περιμένεις, δεν φτάσαμε ακόμα στη στάση. Δεν φτάσαμε. Δεν γίνεται το λέω. Έτσι. Συγγνώμη κύριε, να περάσω. Άρε μπαγάσα. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, λέγε, τι θες αγόρι μου. Τι, λοιπόν, από σε ψάχνω σήμερα, λέω σου, ναι. Από σήμερα, ναι, σήμερα τι είναι 15, από 16, μέχρι τις 16 δεν θα μιλήσουμε καθόλου, από τοξίνωση. Μα, όπα. Τι. Να εδώ, από εγώ. Γιατί, Χριστινάκη, πού είσαι σήμερα, Άγγι. Δεν άλλαξε θέμα. Εγώ εδώ, ακούω κάθε μέρα την εκπομπή. Ναι, δεν πήρες. Είσαι, έκανα σοου, τώρα θα ανεβάσω και τον οικοδόμο που είπες στο βιντεάκι. Κάτσε, από τις 16 του Μαρτίου στις 16 του Μαρτίου. Αύριο είναι Σάββατο, εντάξει. Ναι, εντάξει, δεν πιάνει. Κάτσε Σάββατο, κάνουμε τέτοιο. Όχι, δεν θέλουμε αποτοξίνωση. Τι αποτοξίνωση. Τι έγινε, Δημητράκη, να σε πες το, σε πήρε τηλέφωνο, πάλι πρωί πρωί κουψίδια και αυτά. Ναι, εσύ αγουροξυπνημένος ακούω, χθες μας βγήκες από 6 ώρα. Τι να κάνω, το ξημέρωσα λιγάκι, είδα λίγο ταινίες οργό. Τι ταινίες είδες. Κοιτούσα και όλας να πάει και 5,5 ώρα, 6. Ναι. Έχω και το φούρναρι, χτυπάει τηλέφωνα, τον έστειλα, θα σου στείλω τώρα, επειδή έχω συνδεμένο, έχω βγάλει το καλώδιο, γιατί έχω το router, το τηλέφωνο, θα σου στείλω μια φωτογραφία από την Γένεια. Κάθεται ένας ποδοσφαιριστής μαύρος, ναι, στον πάγκο και τι φοράει στα... αντί για ποδοσφαιρικά. Είναι σαν τον Google ο Φωτιάδης. Τι φοράει, τι πιστεύει να φοράει. Τι φοράει. BBC. Σκαρπίνια. Σκαρπίνια, μάλιστα, πολύ ωραίο. Στείλ το. Τι ταινία είδες χθες και ξενύχτησες. Για πες αυτό και να κλείσουμε να πάμε για διάλειμμα. Είδα το Top Gun, είδα διάφορες ταινίες. Είδα το... πες τη, με τη Βλαχοπούλου που έρει η Χαρτορίχτρα, αυτά. Ωραία. Τέλος πάντων, σημασία χθες πήγα γιατί είχα ένα δικαστήριο, έχω δικαστήριο για το καλοκαίρι. Ναι. Θα έρθουμε με τι δικαστήριο, να έρθουμε εδώ πορεία αλληλεγγύης, μάρτυρες. Δεν είναι, μπάμπι μου, είχα γκρεμίσει εδώ πέρα και χωρίς την άδεια τότε. Ναι. Και έκανα εγώ χωρίς την άδεια και έκανα γκρεμίσματα αυτά εδώ, ένα τουβάρι. Πού είναι να σε ακούσει. Ναι. Είναι ποινικό. Αλλά εντάξει, το είναι επειδή. Πότε μπορώ να έρθω μάρτυρας. Μπορώ να επηρεάσω την... Εσύ μπορείς, εντάξει. Φώναξέ με. Το έδειξες πότε είναι, 14 Εβδόμους. Τότε σε 12 μήνων το μηνός θα είμαστε κάτω. Ναι, Αθήνα είναι, 14 Εβδόμου όλοι, στην Ευελπίδων, στην παλιά σχολή Ευελπίδων. 14 Εβδόμους είναι το δικαστήριο του καλοκαίρι. Ναι, θα έρθουμε, αυτό σου λέω. Εντάξει, άσχετα αυτό. Θα έρθουμε. Απλά ήμουνα στο τεκίνο και πήρα τον Χρήστο, τον δικηγόρο, γιατί είναι καλημέρα του Ντόμ και είναι και αριανή. Τρεις αριανοί μέσα στο τέτοιο. Κανένας από όλους τους. Τι τρεις αριανοί πού σε καταδικάσανε. Στο δικηγορικό γραφείο που πήγα. Ναι. Δίπλα είναι. Μάλιστα. Είναι αυτό εδώ. Ωραία. Είναι και, το καλό είναι ότι είναι μαζί μας. Είναι Λίβερπουλ. Δεν ξέρω. Θα μας αθώσουνε. Λευτεριά στο Φωτιάδη. Λευτεριά. Καλημέρα. Ο φίλος μας πήρε από Αθήνα. Πήρε. Πήρε. Πόσες φορές πήρε. Καμία σήμερα, τίποτα. Ναι, δεν πήρε. Ούτε Λευτέρης. Δεν μου λες, οι προφητείες πιάσανε τις μάτια της Μαρίας, σου φύγανε τα κρυμώματα. Φύγανε, μια χαρά, περδίκη με σήμερα, με ξεμάτια σε μάτια Μαρία, μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Στηνάκη, μισό λεπτό. Ναι. Μπες μέσα και στείλε μου να σε έχω. Τι να σου στείλω. Κάτω, φίλο, ξέρω εγώ. Κάνε... Στο Facebook. Ναι. Εδώ έχω μάθει τον Μπάμπη, δεν τον έχεις κάνει. Okay. Τον έχω κάνει τον Μπάμπη. Τι έχω, έχω. Ο Μπάμπης έχει γίνει, πιο πολύ έχει γίνει από, από το δικό μου. Εγώ έχω ένα εμπειροτεχνικό, Μιχάλης σε οικοδομικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονικιός και ένας Μιχάλης Νέα Ιωνία. Αυτά, ο Μπάμπης έχει 600 ευρώ. 4 έχει ο Μπάμπης. 4, μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάου, τσάου, τσάου. Καλημέρα, καλημέρα.
Παιδιά, λοιπόν, θα σας πω τώρα το συγκλονιστικό. Αυτό που διηγήθηκε ο φίλος μας ο Μιχάλης, το ότι έκτιζε ένα τοίχο, έκτιζε ένα δωμάτιο και παράνομα γκρεμίστηκε και ήρθε η πολεοδομία και τον πήγανε μέσα, είναι η υπόθεση από την τελευταία ταινία του Σταύρου του Τσιόλη, το «Γυναίκες που περάσατε από εδώ». Είναι ακριβώς αυτό το σκηνικό. Είναι δύο τύποι που φυλάνε τσίλιες σε μια περιοχή της Αθήνας, στο Γαλάτσι κάπου. Η ταινία που παίξαμε και μας έκοψε ο Σταύρος του Τσιόλης. Και φυλάνε τσίλιες γιατί ακριβώς χτίζουν παράνομα ένα δωμάτιο για να μην έχουν τις επιπτώσεις που έχει ο φίλος μας ο Μιχάλης Φωτιάς. Έχω συγκλονιστεί κανονικότατα. Λοιπόν, τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα, 7 και 35 πρώτα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι για το φινάλε που θα είναι καταιγιστικό. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στον λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4, στο τελευταίο περίπου μισά ωράκι της εκπομπούλας μας, 7 και 43 πρώτα λεπτά. Ούτε καν τον καιρό δώσαμε, συννεφιές προβλέπονται. Τώρα για το πρωί μας, αραιές κατά το μεσημέρι. Μέχρι 13 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αύριο και μεθαύριο τα πράγματα πολύ καλύτερα. Την Κυριακή θα έχουμε 20, θα βαρέσουμε. Αύριο 17. Εντάξει, κάτι μας κάνει και αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Πάπη, καλημέρα. Καλημέρα. Πάλι δεύτερη φορά είμαι με άλλη φωνή τώρα. Άλλος είμαι. Είμαι άλλος, δεν θα. Μπράβο, είμαι άλλος. Είναι 8 παρά 20 καταρχήν. Δεν το δέχομαι αυτό. Θέλω να πάρεις θέση για την αποχή Φωτιάδη. Έχεις ευθύνη πάνω σε αυτό. Αν λείψει ο Μιχάλης ένα μήνα. Δεν θα το δεχθώ. Αυτό θέλω να πάρεις θέση. Δηλαδή καθαρά. Δεν θα το δεχτείς, έτσι. Γιατί αυτό δεν γίνεται. Οι πνευματικοί άνθρωποι αυτού του τόπου δεν μπορούν να απουσιάζουν σε αυτές τις κέρυες στιγμές. Ή θα μας δικαιολογήσει όμως με δυνατά στοιχεία την αποχή του. Θέλω να μας τη δικαιολογήσει. Ναι, να την στοιχειοθετήσει. Ξέρεις ότι έβαλα στο αυτό που έχει τηλεόραση, πώς το λένε αυτό, στα αγαπημένα. Δεν έχει ένα που. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, μια εντολή που λέει αγαπημένα. Ναι. Το γέμισα 8 στάρ εκεί πέρα. Πότε θα βγει στη Ζήνα επίσης. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Δεν έχει διευκρινιστεί. Ζήνα την έχω κάθε μέρα σε επενθύμηση. Εγώ ξεκίνησα από τώρα να το έχω αυτό κάθε μέρα. Θέλω να μας το δικαιολογήσει και να πάρεις θέση. Έχεις ευθύνη. Πρέπει να πάρεις θέση. Όντως. Θα τοποθετηθώ. Ή εκτός αν είναι κάποια ασιατικά site. Γράψανε κάτι από στοιχηματικές εταιρείες. Κόντρα μεταξύ Χριστίνας Φωτιάδη. Δεν ξέρω. Να βγει και να μας το αναλύσει. Παρακαλώ πάρα πολύ. Έγινε. Σε φιλούμε. Τσάω. Ο φίλος μας ο Κώστας μας λέει για τους τρεις. Είναι inside αυτό το αστείο. Είναι inside του Λίμπερο. Οι τρεις δικηγόροι, λέει, του Φωτιάδη είναι οι τρεις από το Σουμπούτεο που έλεγε ο Μάριος ο Ασλαμάς κάθε φορά που θέλει να τεκμηριώσει την άποψή του. Έλα μου ντε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι λέει. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Είμαι ξύπνος στις 7 η ώρα, δεν έχει βγει ούτε παφούλιας ούτε λευτέρης. Τα βαριά χαρτιά, εντάξει, τι να κάνουμε, βγαίνετε οι υπόλοιποι, γιατί πρέπει να βγαίνουμε κάθε μέρα, έτσι. Οι υπόλοιποι βγήκαν σταθεροί. Σταθεροί, έτσι να σας λείψουν. Και τώρα εδώ μας απειλεί ο Μιχάλης Φωτιάδης ότι για ένα μήνα θα απέχει. Όχι, γιατί. Δεν έχει διευκρινιστεί και δεν μας ξεκαθάρισε και τον λόγο. Θέλουμε να ξαναπαρεύει και να μας πει το γιατί και πώς. Ο κόσμος εδώ αγωνιά και ανησυχεί. Ρωτάει και ανησυχεί. Ανησυχεί ο ένας για τον άλλο. Έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, αιμοδότησε το πάπε εδώ πέρα. Τι έγινε, τα χάσες όλα χθες. Δεν τα χάσα όλα, 3 ευρώ έπαιξα. Να, εντάξει, καλά. Μυθικά ποσά, σαν και εμάς. Ναι, μυθικά ποσά. Εννοείται. Τι έπαιξες? Καλά, Ίντερ και Σεβίλη. Ίντερ και Σεβίλη. Καλά, Σεβίλη, άστα να πάνε. Εντάξει. Και η Ίντερ, την. Την Ίντερ δεν περίμενα. Και δεν φέρει 0-5. Τη Σεβίλη την περίμενα γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι και δεν τη Σλάβια πολύ δυνατή. Μ' άρεσε. Και δεν την περίμενα να προκριθεί. Δεν σα τα έδωσα κιόλα χθε να σα τα πω, αλλά τέλος πάντων. Την Ίντερ. Η παράδοση έλεγε ότι θα προκριθεί. Εντάξει, άλλο. Η παράδοση είναι για να σπάνε. Που το σκέφτηκα και το είπα. Ναι. Χθες ήταν ανάγκη. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Έτσι είναι το συγκεκριμένο το παιχνίδι. Πάμε, προχωράμε. Δεν μας άμε. Τέλος πάντων, έρχεται ένα γόνιμο Σαββατοκύριακο. Έτσι, γόνιμο, μου αρέσει. Για να πάμε στον κουβάκι εκεί πέρα. Έτσι. Άκουσες τα προγνωστικά της παρέας, θα δούμε κατά πόσο θα επαληθευτούν. Να είσαι καλά.
Ξεφουλούμε. Τσάω, 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 τσάω. Βάμπη, μπορείς να παίρνεις εσύ τηλέφωνο από την εκπομπή. Να παίρνεις εσύ. Ναι, πού στην εκπομπή. Στην εκπομπή μου. Να παίρνεις κάποιους άλλους. Ναι, πώς δεν μπορώ. Να τον παίρνεις εσύ το Φωτιάδη, άμα δεν παίρνει αυτός. Όχι, όχι. Α, λες, μπορώ, μπορώ. Δεν το σηκώνει, να παίρνεις με απόκριψη. Που μου απέλησε στην εκπομπή. Εσύ. Για μένα, για μένα, ρε παιδί μου. Και να κάνω τηλεφώνη, να μιλάς εσύ. Καλημέρα το Χριστινάκι να λέω και τέτοια. Γιατί όχι. 2-31-0-287-3-8 για λιγουλάκι ακόμη εδώ στους εθέρες της πόλεως. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook. Η μέρα χθες ήταν τόσο συγκλονιστική όσον αφορά την ειδησιογραφία και την εγχώρια αλλά και τη διεθνή, όπως σας παρουσιάσαμε μερικά θεματάκια, πέρα και από το είπαμε ξεχώρισε τον ντου, αλλά έχει κάνει μια τεράστια δήλωση και η μεγάλο οικονόμου. Εγώ θα την πω τεράστιο οικονόμου, είναι η αγαπημένη μου, η αγαπημένη μου βουλευτήνα, βουλεύτρια, όπως θέλετε πες το, ας πούμε, το θρηλυκό. Θα σας την μεταφέρω αυτή της αμέσως αφού πάρουμε τη γραμμούλα. Καλημέρα. Τώρα που είναι σε αποχή, ναι, και να τον παίρνεις τηλέφωνο, δεν έχεις καμιά τύχη, θα στο κλείνει. Να μου το κλείνει κανονικότατα. Δεν, ποιος είστε κύριε, ξέρω εγώ, τελείωσε. Όχι, δεν πιστεύω. Αυτή η αποχή δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Χωρίς... Τίποτα, όχι εγώ. Παρατάω την εκπομπή. Α, ναι, έτσι θα το πεις. Παρατάω, τι, χωρίς Παφούλια, Λευτέρη και Μιχάλη, πουθενά. Άμα είναι να φύγεις μια φορά, εσύ εγώ φύγω 10 να πω. Αποχωρούν όλοι οι ακροατές, ένδειξη διαμαρτυρίας, βεβαίως, κανονικά. Έτσι, όλοι μαζί. Και μάλιστα αν υπάρχει πρόβλημα, αν και μιλήσαμε εμείς νωρίτερα και με είπε ότι είναι λήξαν το θέμα, mm-hmm, γιατί όταν έριξε τον τοίχο δεν υπήρχε άδεια, τώρα έχει εκδοθεί η άδεια, οπότε όταν γίνει το δικαστήριο και την προσκομίσεις, είναι σαν να μην γίνει τίποτα, αλλά να είναι που ταρπάζουν οι δικηγόροι. Παρ' όλα αυτά εμείς θα είμαστε εκεί. Εκεί θα είμαστε, 14 Ιουλίου. Όλοι στην Αθήνα, στην δίκη. Με πανό. Στη δίκη και θα έλεγα, του αιώνα. Άμα ήταν δύσκολη η περίπτωση, επειδή ένα άλλο δικηγόρο που λένε και αυτό, και είναι και Αριανός, ναι, αυτό άσχετο, που έβγαλε λάδι την κοπελίτσα, ρε, με 2,5 κιλά ερωίνη. Αριανός είναι ο Κεχαγιόγλου. Καριανός είναι. Από πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ναι. Έλα, ρε. Τώρα ξέρω εγώ, καθένα λέει ότι θέλει. Για να στο είπανε έτσι, σίγουρα περιστατωμένο. Ο καθένα λέει ότι θέλει και φυσικά κάνει ό,τι μπορεί. Έτσι. Μεγάλο, όπως είπε και ένας φίλος, πήρε μεγάλο διπλό. Όχι, Χαγιόγλου. Ναι. Κανονικότατα. Παψηφίες σε χώρα τώρα που τα ναρκωτικά είναι κρεμάλα περίπου. Είναι τεράστιο διπλό. Διπυρωτικό θα έλεγα διπλό. Κανονικότατα. Είχα ένα φίλο που του. Το Hong Kong το λέγει Hong Kong Go. Πού πήγε, δεν είναι στο Hong Kong Go, δεν. Μάλιστα. Έγινε, σε κερατούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στην γραμμούλα. Έλα, γόρι μου, τώρα εδώ έχει αλλάξει φωτιέ. Είμαι μέσα, αλλά θα την κάνω, θα την πατήσω την κόρνα. Ναι, ρίχνει να. Να φωνάζει και θα κάνουμε. Έτσι και έτσι, είμαι με αναστολή τώρα εδώ πέρα, δεν μπορεί να βγει κανένα. Έτσι και έτσι εγώ. Άμα και με βρεθούν και με πούνε, ξέρω εγώ, θέλετε, εντάξει, τώρα κάτσε να χτυπήσω ένα τηλέφωνο στο Λίβερο. Έτσι. Να πω ότι θα κάνω τα πάντα. Θα αφωθείς πανψηφί. Η λαϊκή κατακράτηση. Έτσι, έτσι. Λευτεριά στο Φωτιάδη. Έτσι, βάρα. Έλα, σκοράκια εδώ, έδωσε. Δεν για πε εσύ, σκοράκια εδώ στα προγνωστικά τη παρέα. Ναι, αυτό. Λοιπόν, θα ξαναλέω εντάχει και μου λες, μανι, τα δώσαμε εμεί. Αστέρα Τρίπολη Λαμία, δώσ' το. Αστέρας Τρίπολη. Ναι. Λαμία είναι μπροστά, είναι ανάμεσα και οι δύο μαζί, δεν είναι. Ναι, ανάμεσα που είναι. Τζάμπα είναι. Τζάμπα είναι, πόσο? 2-1. 2-1, μάλιστα. Πανετολικός ΠΑΟΚ. Ω, 3 βάλε. 0-3. Δέλασε. Θα κάνει, θα κοκκινήσει τα μάκουλα. Θα κερδίσει. 3-3 βάλε. Ποιος θα βάλει 3? Ο ΠΑΟΚ. 0, ο Δέλας. 0-3, μάλιστα. Καλά, ο ΠΑΟΚ του αφήσει το αυτό εδώ. Βέβαια. Δηλαδή, έχει αυτό βαθμού 8-9, πώς έχει τώρα. 7 πάνω. Τρελώσει, τα αφήσει τώρα. Πα Γιάννε να Λάρισα. Όχι, κούγια. Αχ, κούγια μου, εσύ. Αχ, κούγια μου, Λάρισα, Λάρισα. Βάλε κούγια 1-0. Θα κερδίσει. Τι θα κερδίσει. Μάλιστα. Όφη Λεβαδιακός. Και οι δύο είναι για κάτω, για αυτοί θα παίζουμε, ένας από τους δύο θα παίζουμε εμάς, ναι, του χρόνου. Βάλε 1-0 τον Όφη. Κουπέλια, ναι, κουπέλια. Μ' αρέσει που μας παρέχει και μια πληροφορία για τον κάθε τόπο. Έτσι, πολύ ωραία. Ταξίδι στην επικράτεια είναι. Ατρόμητος Αθηνών ΑΕΚ.
βάλε 2-0. Να μην κλάψει ο άλλος τώρα από κάτω. Γιατί πάντα που βγαίνω και μιλάω, ξέρω εγώ, λέω το αντίθετο. Ναι, ποιος θα κλάψει. Από την πόλη. Ναι, από την πόλη. Έρχομαι, ναι. Οπότε ποιος θα κερδίσει, δεν κατάλαβα. Αμάρι, πάμε από την πόλη. Ποιος είναι από την πόλη, από την Τουρκία, ήρθε. Προστιγιάρι. Εντάξει, η ΑΕΚ μάλλον, από ό,τι κατάλαβα από τα συμφραζόμενα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Όχι, αυτό το βλέπω. Βάζει τον Παναθηναϊκό, γιατί έχω εδώ πέρα τον Φαρσαλινό, γιατί πολύ Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί, δεν περιμένει από εδώ. Εδώ μέσα, εδώ στο εξωτικό τριάδι. Στο εξωτικό τριάδι είναι κοιτίδα του Παναθηναϊκού. Έχει Αργιανούς, Παοξίδες, ένα Ολυμπιακή και Παναθηναϊκή. Ένας δεν έχει ένα πόνο να πω του. Εσύ είσαι και κρατάς τα ηνία. Κρατάς τις κολόνες. Κρατάς και τα ποινία σαν εμπειριοτεχνίτης. Ναι, ναι. Για πες, πες το αποτέλεσμα, δεν είπες. Άλλο λέγει αγόρι μου. Λοιπόν, Πανιώνιος Ξάνθη. Ω, Ξάνθη μας, άμανα. Εκείνα τα τρίγωνα τα γλυκά, εκείνα και τα... Ποια τρίγωνα? Νερό, εκείνα τα ωραία που βγάζουν εκεί πάνω εκεί. Καριώκες. Τα κογιώκες. Και νουγκάδες. Ένα μηδέν η Ξάνθη. Βέβαια. Μάλιστα. Και Άρης Απολλών Σμύρνης. Αργιανάρα, βάλε 2-0. Άρα, είσαι μεγάλο ψυχός. Αυτοί που δεν είναι του δημοσίου, ναι, είναι ιδιώτες, ναι, βάλε 2-0. Μάλιστα. Λοιπόν, και θα μας απαντήσεις τι εννοούσες ότι θα απέχεις από 16 ως 16. Εδώ έχει συγκλονιστεί το Πανελλήνιο. Τι είχες να πω, γόρι μου. Δεν θα... Ότι δεν θα απέχεις. Θα κάνουμε λίγο, ναι, για να μην βγαίνουμε συνέχεια. Μα ο κόσμος σε ζητάει. Τι. Λίγο. Όχι. Πώς έλεγαν, ήταν δύο χωριά και έλεγε... Λίγο, λίψη. Για να μην γίνουμε από δύο χωριά χωριάτες, δεν το δεχόμαστε. Εντάξει, εντάξει. Τον έπεισα. Έγινε, σε χαιρετούμε, φίλια. Καλημέρα. Α, δεν είπα το άλλο. Για πες. Το είδα, άρε τι πλάι. Καλαμπούρι. Μάλιστα. Σκαρπινάει, ωραίος. Δικός μας. Έτσι. Θέλω. Το πήρε το Φούρναρης και μου το έστειλε 3 η ώρα τη νύχτα. Με έστειλε τέτοιο. Έτσι. Το έστειλε 3 η ώρα. Να σε καλά. Και μετά αυτός το έστειλε. Μάλιστα. Και μετά αυτό, ναι, καταλάβαμε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάου. Να και τα προγνωστικά της παρέας ολοκληρωθήκαν, κυρίες και κύριοι. Εσείς θα επιλέξετε ποιος από όλους τους προφήτες που παρέλασαν από το λόγο, επειδή είτε ο πιο καταρτισμένος ή είχε την μεγαλύτερη επιρροή πάνω στην μαγική σφαίρα. Γιατί το λόγο, επειδή φροντίζει για εσάς. Λέγαμε για τη μεγαλοοικονόμου, για να το ολοκληρώσουμε. Έχει κάνει κορυφαία δήλωση. Επειδή με λέει Ταύρος και εκπέμπω μια ενέργεια που όλοι θέλουν, εκπέμπω λέει μια ενέργεια που όλοι θέλουν να με επιτεθούν. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν και την κριτικάρουν αρνητικώς. Συμφωνείς τώρα εσύ, ας πούμε, εδώ σαν καταρτισμένοι, επειδή είναι Ταύρος, οι Ταύροι έχουν ένα ταπεραμέντο. Έτσι φαίνεται εδώ. Είχα τύχει, προλαβαίνω να το πω. Ναι, σε μια συζήτηση στον ηλεκτρικό στην Αθήνα που ήταν μια κυρία με έναν κύριο και συζητούσαν και κατάλαβα. Έλεγε τέλος πάντων η κυρία ότι συνάντησε τη μεγαλοοικονόμου έξω από κάποιο Ινστιτούτο Ομορφιάς, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ναι. Και της φωνάζει: «Γεια σου, κούκλα μου, Τσίπρας και ξερό ψωμί». Και απαντάει η μεγαλοοικονόμου: «Μου, σ' αγαπάω, κουκλάρα μου». Αυτά δυστυχώς δεν τα έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε καν ηλεκτρικό. Η οποία λέει: «Είμαι το κόκκινο πανί επειδή είμαι Ταύρος». Το πιασες, κόκκινο πανί Ταύρος. Καλά. Το πήγε 4 επίπεδα παραπάνω. Δεν έχουμε και χρόνο να λύσουμε αν όντως ισχύει. Ναι, για τους Ταύριο. Θα το ψάξουμε Δευτέρα. Δευτέρα εδώ θα έχουμε την επιβολή. Ίσως λέει είναι το ζώδιό μου να τραβάω σαν μαγνήτη στις αντιπαραθέσεις. Γλυκά μου τα βράκια. Τραβάτε τις αντιπαραθέσεις. Είμαι λέει το κόκκινο πανί επειδή είμαι Ταύρος. Εκπέμπω μια ενέργεια που θέλουν να με επιτεθούνε. Είπε στο Σταρ η βουλευτής. Από ένα διακλητισμό να χύσω το γάλα που με τόσο κομμένα και μπαρα τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν, αλλά κυρίως για αυτό. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Να, Μπατμέν. Λαγόρι μου. Ξέχασα να πω καλημέρα στην Χριστίνα για αυτό που ήθελα. Καλημέρα. Είσαι gentleman, είσαι gentleman. Τώρα αρχίζω και συνέρχομαι. Τώρα αρχίζουμε και πατάμε λίγο στην γη. Φάγαμε. Σπάλο μπριζόλα, καλή. Καλή, εγώ με την γουστάρω. Έχω και λίγο κρασάκι και να γουστάρω πολύ ωραία τέλεια μέχρι τις 9.30. Μετά τι έχετε τις 9.30. Εδώ αυτή η κασκίτη εδώ πάνω βρέχει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί είμαι λίγο πόδια εννοώ. Α, τόσο νωρίς θα σε επισκεφτούνε. Έρχονται, παίρνουν τηλέφωνα, τι να κάνω. Τι να κάνεις, μάλιστα. Τι να κάνεις και εσύ, πρέπει να τους δεχθείς. Ποια είναι η γνώμη σου για τα ταυράκια, έχουμε άποψη.
ποια? Για τα ταυράκια, για τα, όχι τα ταυράκια τα μηχανάκια, τα ταυράκια του Σταύρου, το ζώδιο. Δεν ασχολούμαι, δεν πάρουμε με ζώδια. Και είπες να κάνουμε έρευνες εδώ, να ερευνούμε και εμείς ας πούμε το ζώδιο. Τι ζώδιο είσαι? Λιοντάρι. Αχ, γι' αυτό είσαι έτσι. Έτσι, έτσι, μ' αρέσει. Μάλιστα, έγινε, σε ευχαριστούμε. Καλό σου κού. Φιλιά, καλό σου κού σε όλα τα ζώδια μα. Να αρχίσουμε σαν τον Κωνσταντινίδη κι εμείς. Στου Σταύρου, στου Οξώτε μα και στου Λέοντε. Και έτσι. Στα μέσα μαζική μεταφορά, όσου μυρίζουν, όσου γυρίζουν. Και ούτω καθεξή. Λοιπόν, αυτό ήταν το λόγο επειδή τι Παρασκευούλε μα. Εορταστικό είδηστε κάθε. Αλλά κάθε μέρα για μα είναι γιορτή. Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου. Εγώ ευχαριστώ. Για τις στιγμές που με κοιτούσες ενώ δεν καταλάβαινες τι λέμε. Ευτυχώς που δεν έχει κάμερα εδώ. Ναι, όχι ρε παιδί, εντάξει, να πούμε και ένα αθλητικούλι καμιά φορά. Εντάξει, αθλητική εκπομπή πάνω από. Ναι, καλά, εντάξει, λέμε τώρα εδώ αθλητική εκπομπή. Από Δευτέρα τα σπουδαιότερα, θα έχουμε και αγωνιστικό διήμερο, τριήμερο, θα τα σχολιάσουμε, θα μπούμε κανονικά σε ρυθμούς. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Βεβαίως. Και στη δική μου μάνα. Και στη δική μου μάνα. Και στους αρρώστους και περαστικά. Ξέρεις όλα απ' έξω, θα σε βάλω να το λες λοιπόν την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείς. Να μας το πεις. Ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός μέχρι και τις 10 εδώ συντροφιά στο Λίμπερο 107,4. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση και τη συμμετοχή εκούσια και ακούσια. Τα ξαναλέμε Δευτερούλα. Φιλιά, τσάω. Γεια σας, γεια σας.